χαιρόμαστε. Κοιτάξτε το. Σε φιλόπιο ο πρώτο, αλλά σκέψει τώρα να πάρω σβάρνα να είμαστε σαν γάμο. Έτσι. Θα μα είπαμε το πρωί. Γιατί του πήρε, έλειπε και μια εβδομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, έτσι. Ήταν με 40 πυρετό. Το Σπύρο βρήκα να φιλήσω. Αυτό το αγόρι μου βάλατε πρώτο. Έχουμε κι άλλον άντρα εδώ, εντάξει. Εγώ είμαι καλά. Σε πεθύμησα όμως. Κι εγώ εσένα. Σε φίλησα. Χρόνια σου πολλά, να σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε όλοι καλά. Πάμε να κάτσουμε. Τατιάνα, μπορώ να σου πω κάτι. Σήμερα, πραγματικά, είσαι πύρκαλος. Ευχαριστώ, Εθελάκη μου. Ευχαριστώ. Από το στόμα σου. Χρόνια πολλά από όλους εδώ, από όλους επάνω, από όλη την ομάδα της Μίας. Ευχαριστώ σε όλους σας, ευχαριστώ στο Control, ευχαριστώ στο Φίλιππο το Βιστάκι, παραγωγή, στην Νατάσα Τζόλκα, σε όλους. Σάφες το δάκτυ στο μάτι μου, Σπύρο, εννοείται. Πάμε να κάτσουμε, γιατί δεν είμαστε για τέτοια πολύ ξεκίνηση η εκπομπή για συγκινήσεις. Να τα αφήσω αυτά εδώ για να μην εδώ, να μου τα βάλεις σε ένα ωραίο βάζο. Πολύ τα λόγουσα λουλούδια μου πήρατε, πάρα πολύ όμορφα. Τα ολόλευκα αυτά λουλούδια σήμερα μου έφτιαξαν τη διάθεση. Αυτό θέλαμε ρε Σιτάτη, αυτό θέλαμε. Μας φτιάξει καθημερινά, να φτιάξουμε και εμείς εσένα για λίγο. Έχω και τους πιο καλόγους του συνεργάτες. Δεν πήραν ανθοδέσμιο ότι και ότι. Πήραν την πιο σίκα ανθοδέσμιο. Βέβαια. Φίλιππος Μητσάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα, αγαπημένοι φίλοι. Υπέρλαμπρες χρυσές σφαίρες. Τι τουαλέτες ήταν αυτές. Τι γυναίκες ήταν αυτές. Μία Αμάλ με ένα μαύρο Christian Dior με λευκό γάντι. Μία Τζένιφερ Λόπες με ό,τι υπάρχει προτεταμένο. Με τις σφαίρες μαζί. Και μπροστά και πίσω, παντού. Σωστά. Η Λόπες πήγε μαζί με τις σφαίρες στην τελετή. Ναι, μαυρισμένη αυτά. Χάιντι Κλουμ, 47, να παίρνουμε όλες κουράγιο. Θεούμπα, ναι. Και Κέιτ Χάντσον. Που ανάγκασε μέχρι και την Τζένιφερ Λόπες να την αγγίξει στις άλλες σφαίρες της όπισθεν, της μετόπισθεν. Αυτό δεν το είδα. Είναι οι σφαίρες και είναι και οι σφαίρες. Σφαίρες. Πολλές καλές. Λοιπόν, για πάρτε μικρή γεύση. Χρυσές σφαίρες 2015, όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Οι εντυπωσιακές τουαλέτες, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ που επέλεξαν οι διάσημες κυρίες, οι νικητές και η αφιέρωση του George Clooney. Όταν μπήκα, δεν πρόσεξα τι είπες. Να είσαι καλά. Τέλεια. Κάθομαι εγώ το ζώο, κουβαλάω λουλούδια. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, Τάτη. Το έκανες και αυτό. Σας είδα στη ζωή και την άλλη δεν πρόσεξα. Να είσαι καλά, Τατιάνα. Μου ευχαριστώ πολύ. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις στην ψυχολογία μου στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Σε λίγο επίσης, Ντορέτα από τα Δημητρίου Μέρη Σνατσάκη, δύο κολλητές φίλες που κάνανε και τα ίδια τατού στο χέρι τους για να, ας το πούμε, σφραγίσουν τη φιλία τους, μας μιλούν together. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου και η Μέρη Σνατσάκη μιλούν για την ξεχωριστή σχέση τους, αποκαλύπτουν όλα αυτά που τις δένουν και εξηγούν γιατί επισφράγισαν τη φιλία τους με ένα τατουάζ. Είμαστε κάπως φίλες, αν έχεις καταλάβει. Κάπως είναι φίλοι. Είμαστε κάπως φίλες. Να. Γιατί λυσάξανε. Για να σου πω κάτι, Τατιάνα, είναι λίγο μυστήριο. Και εν τω μεταξύ άντρες λυσάξανε. Εμένα μ' άρεσε. Αυτή η απόλυτη γυναικεία αφοσίωση στη φιλία, που ξέρει ότι γενικά η φιλία γυναικεία δεν είναι όπως είναι αντρική. Ναι, κάπως μου βαράει αυτή η υπερβολή. Είναι μεγάλο. Αυτό το να κάνουμε και τατουάζ για να είμαστε, να δείξουμε τη φιλία μας, δεν υπάρχει λόγο. Είναι και ωραία εικόνα, ρε Σπύρο, όμως. Είναι δύο γυναίκες μαζί πολύ, πολύ φίλες. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Να πω λίγο κάτι από κοντά. Ένα λεπτάκι. Καταρχήν το τατουάζ που είδατε, γιατί εκεί χαλάστηκατε περισσότερο όλοι, ήταν απλά ένα τατουάζ το οποίο. Ναι, στα χέρια του έχουν κάνει ένα που κάνει μισό, το σχήμα τη καρδιά. Στην ουσία είναι και ανεξάρτητα. Στέκονται και ανεξάρτητα. Attitude of gratitude λέει και το άλλο λέει gratitude creates. Ένα είναι θέμα ευγνωμοσύνη. Αγγλικά, γαλλικά, έχει κάνει και πιανού. Όχι.
Λοιπόν, είναι λοιπόν, λένε για την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, η στάση ευγνωμοσύνη. Η μία λέει ότι η ευγνωμοσύνη είναι μαγικό. Ναι, τίποτα, ρε παιδιά, είναι δύο φίλε. Περνάνε καλά. Ναι, αλλά τόσο κολλητέ. Ναι, για γιατί να... σου λέει ότι όταν συναντήθηκαν. Μα μην τα πω, να τα δείτε. Έχουν όμω ένα λόγο κοπέλε. Περνάνε καλά μαζί. Συγγνώμη, παιδιά, μόνο οι άντρε έχουν δικαίωμα στη φιλία. Όχι, όχι, είναι άλλο πράγμα. Δεν κάνουμε το α μαζί, χεράκι. Εσύ, ο πολιτό σα πάνω απ' όλα και οι φίλοι σα και η φιλία που διαρκεί και εμεί δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν το αντιλαμβάνω. Έχετε δικαίωμα, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο πολιτικό να το τατουάζ. Η γυναικεία φιλία είναι σαν την ψήφο διαμαρτυρία. Είναι οι άντρε να πάνε έναν αυτό. Αυτό είναι αυτό. Αυτό το βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, τα μαζεύουμε όλα, ό,τι υπάρχει και τα πετάμε σε ένα τσουβάλι. Εμείς το κάνουμε ένα τατουάζ. Εσείς είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους φίλους σας. Πρόσεχε, Ελένια, υπάρχει το εξής που λέει, υπάρχει και άλλη υπόψη, ότι δύο γυναίκες δεν μπορεί να είναι ποτέ φίλες. Τι λέει. Πάρτες μαζί σε μια δουλειά και είναι ζήτημα χρόνου να τα σπάσουν. Και δύο άντρες μπορεί να είναι. Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Μεγάλη χάρη της Τατιανής. Ταλαιπωρούμε από αυτά τα τραγικά κλισέ τα οποία συνεχίζεται να εκφράζεται σε αυτή την εκπομπή. Υπάρχουν, είναι μέρος της ζωής, Τατιάνα μου. Ναι, αλλά διαφορετικά. Όχι, όχι, θα πάρω ύφος, περισπούδαστο, θα πάρω και προφορά κλισέ. Oh my god. Δεν θέλω. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την Ελίνα Κριτίδου που θα έρθει λίγο κοντά μας. Πόσα παιδιά έχει η Ελίνα Κριτίδου, ξέρεις? Ιδέα δεν έχω. Πες, ας πούμε, πόσα παιδιά έχει. Πέντε. Τέσσερα. Μία λογική. Πέντε. Μάλιστα. Σπύρο μου, τι λες? Τρία έχει, ξέρω, είμαι σπασικλάκι. Έχει τρία παιδιά η Ελίνα. Είναι μάνα τριών παιδιών η Ελίνα Κριτίδου. Θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη που νομίζουν ότι τα έχει με τον Γκάλι τα παιδιά. Καμία σχέση. Η ηθοποιός Ελίνα Κριτίδου έρχεται στην εκπομπή και μιλά για όλα. Η τηλεοπτική της επιστροφή, τα 14 χρόνια γάμου και τα τρία παιδιά της. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαγωνισμό, εγώ προτείνω αυτή η εκπομπή να ξεκινήσει με τα πιο σημαντικά και πιο σοβαρά στη ζωή. Και ξέρεις ποιος τα παρουσιάζει αυτά, όλα, όλα, όλα τα σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν. Kim Kardashian και αεροδρόμιο. Oh. Θέλω να σε πάω σε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και βλέπουμε τα αγαπημένη μας Kim, η οποία εμφανίστηκε με ένα διάφανο κολάν και παιδιά σε σονάκι μαύρο. Τι εννοείς και αεροδρόμιο, έχεις το κολάν, πω αεροδρόμιο ή είναι. Λοιπόν, όχι, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, πήγαινε στο Λος Άντζελες. Στο ίδιο το αεροδρόμιο εμφανίστηκε. Στο ίδιο το αεροδρόμιο, πάθανε εκεί security πλάκα. Τυχεροί άνθρωποι που την είδανε. Και παιδιά την πέρασαν από έλεγχο. Τι έλεγχο να περάσει την Kim Kardashian, αφού φαίνονται όλα. Πιο διάφανη πεθαίνει. Δηλαδή, ναι, τι ακριβώς να υπάρχει ένα ρητό που λέει αυτό δεν είναι τέτοιο, είναι ο κόσμος όλος. Δεν ήταν διάφανο, παιδιά. Απλώς είναι τόσο μεγάλα τα οποία είναι στην Kardashian. Αφού είναι και η πλούσα και το κολλάν. Είναι στρέτ, 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 αλλά είναι διάφανο. Και το αυτό της το σώρο και να μην είναι διάφανο γίνεται. Ρε παιδιά, όταν περνάω στον έλεγχο στο αεροδρόμιο, την έχω πατήσει κι εγώ. Τι εννοείς? Έχω ξεχαστεί. Αν όμως πεις με κολλάν στο αεροδρόμιο. Όχι, φορούσα κάτω από τις μπότες μου κάτι φούξια κάλτσες του σκι. Χοντρές. Που εκεί όταν πρέπει να τις βγάλει, να βγάλεις τα παπούτσια σου, γιατί σε πολλά κράτη βγάζεις τα παπούτσια σου και μείνεις εκεί με την κάλτσα, είναι το απόλυτο ξενέρωμα όταν σε παρακολουθεί ο άλλος και σου λέει και εκείνη η ωραία σε κάτι γυναίκα και βγάζεις την πότα και είναι η φουξιά κάλτσα του σκι από μέσα, την ιατρική. Λοιπόν, η Kim πήγε να περάσει τον έλεγχο γυναίκα, φορούσε από πάνω πράγματα, εκεί λοιπόν σου λένε βγάλε το παλτό, βγάλε το μποτίνι, βγάλε αυτό και καταντάς έτσι. Όχι, Τατιάνα, θα σου πω, το εμένα, το όλο σου λουκ μου αρέσει, το κολλάω που διαγράφω μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω δει εξάλλου. Λοιπόν, το θέμα μου και η ένστασή μου είναι, είσαι Kim Kardashian, φοράς μαύρο στο σονάκι της γιαγιάς. Όχι, δηλαδή, ό,τι σου κοιτάει τόσο σονάκι σε αυτή την εικόνα, ρε. Δεν πραγματικά. Όχι, δεν πραγματικά. Όχι, δεν πραγματικά. Όχι, δεν πραγματικά. Είσαι Kim Kardashian και βλέπει. Μα και πώ θα βάλει το μποτίνι. Γι' αυτό αγαπάμε την Kim. Παιδιά, συγγνώμη, είναι. Αν δείτε το μποτίνι, νομίζω ότι το σοσονάκι βγαίνει πάνω από το μποτίνι. Δηλαδή είναι και. Το έχει στείλει. Είναι fashion statement αυτό. Θέλω να δει λίγο το. Δεν ξέρω, βγαίνει ή δεν βγαίνει πάνω από το μποτίνι το σοσονάκι. Μπορούμε να το δούμε το μποτίνι. Έχει μια φωτογραφία αμέσω μετά που θα τη δούμε. Φοράει τα μποτίνια τη. Την έχει προδώσει, μου φαίνεται. Την έχει προδώσει.
έχει βαρύτητα. Να τα. Βγαίνει το σωσονάκι, βγαίνει πάνω από τον ποτίνι, από το κάτι φοράει. Σαν γέτα. Μπορεί να είναι και λίγο λάθος αυτό. Είναι στυλ, όχι, όχι. Αν είσαι στον έλεγχο, πάντως κάνεις τουτούτ και πιάνεις και σε απολύουν μετά, άμα είσαι άντρας, το διακινδυνεύεις. Να σε απολύσουν, αλλά να την ψάξεις εσύ. Φανταστείτε το σωματικό έλεγχο, την κοπέλα που την έπιασε. Την κοπέλα, να ρωτήσω κάτι. Την κοπέλα βάλανε. Αναγκαστικά κοπέλα είναι. Να ρωτήσω κάτι, αυτός ο ποπός. Είναι, κοιτάξτε, ένα κλικ και ο πάνωλα το είναι από, περνάει. Σ' αρέσει. Περνάει, ναι. Είναι τσουρεκάτσος, ναι. Σ' αρέσει. Είναι σαν τσουρεκάτσος. Όνειρο, όνειρο. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει και εμένα. Βέβαια. Πολύ. Εγώ θα το πει ότι εσύ είσαι κολλητός μας και δεν το ξέρουμε, Τατιάνα. Είσαι άντρας. Θα σου πω γιατί μ' αρέσει. Αυτός ο ποπός ο μεγάλος, μ' αρέσει μόνο όταν είναι πολύ λεπτή μέση. Δηλαδή, αν δεις, δεν είναι ο ποπός και από κάτω είναι από πάνω μια μέση να και μια κιλάρα να. Πρόσεχε. Είναι ο ποπός και από πάνω έχει στενή μπορεί να γίνεται μέση η μέση αυτόματα. Κάνει φιλικό. Αλλά και ποια σηματάκια να έχει, δεν πειράζει. Ε? Λίγο τι λέει αυτή η μέση. Αυτό. Δηλαδή, είναι... αρέσει. Κάνει, όχι, είναι σεξ, κάνει φιλικό, είναι κάνει σεξ. Κάνει πολύ... Καμπυλωτό. Να ρωτήσω κάτι τους άντρες. Δηλαδή, εσάς δεν σας φοβίζει να διαχειριστείτε ένα τόσο μεγάλο. Καθόλου είναι challenge. Είναι πρόκληση ζωής. Μας φοβίζει να διαχειριστούμε μια υπόθεση δύσκολη. Να διαχειριστούμε ένα τέτοιο ποπό. Εμένα στο κρεβάτι μας είναι χαρά. Είναι με τα μούτρα στη διαχείριση. Είναι φοβιστικό, παιδί μου. Είναι πώς είναι τα μεγάλα πράγματα, είναι φοβιστικό αυτό. Είναι, όχι, τα μεγάλα, παιδί μου, είναι στη διαχείρισή τους, ναι. Έχουν ένα challenge παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Ο καλός ο καπετάνιος στα κύματα φαίνεται, στη φουρτούνα. Μια χαρά δηλαδή, είναι. Καταλάβατε. Είναι σαν ένα χορταστικό γεύμα. Αγάπη, ναι, πώς θα το φας όλο. Σ' αγαπώ, είσαι δικαί μου. Πάμε να πούμε το δώρο. Ρε, τι λέμε σήμερα. Ήταν να δώσουμε το λόγο στην Εστέλ, καταλάβατε έτσι. Ποιος είχε αυτή την ιδέα. Έχει την εκπομπή. Ξεκινήσαμε. Με τα σοβαρά τη θάτρο. Big, big, big. Σκληρά ξεκινήσαμε. Δεν πήγαμε λαό. Στο σκληρό, κατευθείαν. Μας αρέσουν μας αυτά, Τατιάνα μου. 5.000 ευρώ μετρητά. Ορίστε. Και 15 χρυσές λίρες. Αυτή τη βδομάδα τα παίρνετε. Είστε έτοιμοι να κερδίσετε τις χρυσές λίρες και τα μετρητά αυτή τη βδομάδα, στο τέλος αυτής της βδομάδας. Είστε έτοιμοι να κερδίσετε, γιατί όλο μαζεύετε λεφτά, μαζεύετε και δεν έχετε καταφέρει να πάρετε το καινούριο iPhone. Μήπως είστε έτοιμοι να το κερδίσετε το iPhone 6. Όχι, αξία και μετά. Το θέλεις το iPhone 6, το θέλεις. Το ζαχαρώνει. Ξέρω, μαζεύετε, λέγατε θα μαζέψω τον άλλο μήνα, θα μαζέψω, έχω και την, έχω και την επιδότηση, κάτι θα γίνει. Οι περισσότεροι δεν τα καταφέρατε. iPhone 6 σήμερα, 15 χρυσές λίρες και 5 χιλιάρικα, όλα αυτά μαζί με ένα τηλεφώνημα στο 9011-51-51-51 και... Και... Διαφημίσεις. Αγαπημένοι φίλοι, θέλω να ξεκινήσουμε από όλη αυτή τη λάμψη, το υπερθέαμα των χρυσών σφαιρών. Τι ωραίο θέαμα, τι ωραίες γυναίκες, τι σικ φορέματα, τι... Χαμός έγινε πραγματικά και ήταν, οι τουαλέτες ήταν, να εδώ η Heidi Klum που λες, πραγματικά. Μιλάμε για την απόλυτη γυναίκα για μένα. Πόσο είναι η Heidi Klum? Είναι γύρω στα 47, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο έχει πει ότι είναι. Αδυνάτησε. Δεν υπήρξε ποτέ παχιά για να πω αδυνάτησε. Μιλάμε για την απόλυτη σικάτη γυναίκα, έχει επιλέξει μια κόκκινη τουαλέτα πάρα πολύ εντυπωσιακή. Jessica Rabbit. Ναι, εντελώς, ακόμα καλύτερη. Ακόμα καλύτερη, πραγματικά. Αυτή από τότε που χώρισε άφησε. Με τον Σιλ. Ναι, ναι, ναι. Με τον Σιλ, ναι, πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι έχουν και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον άντρα. Ναι, παιδί μου, 41 είναι. Ναι. Εγώ την είπα και δεν πειράζει αυτή η αδερφή. Κάνω όλες λίγο πιο μεγάλες. Δεν πειράζει. Πάντως είναι. Άφησε, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι όλο κάτι φωτογραφίες. Με την παντόφλα, με την ΑΚ, με κάτι από κάτω και τα παιδιά χτένιστε να τα πηγαίνει σχολείο. Κοίτα. Τώρα η νέα εικόνα που έχω από πέρυσι πρόπερσι είναι διαρκώς υπέρλαμπρη σε εκδηλώσεις. Ο χωρισμός ανανεώνει πάντα, γιατί έχει και τον... Νομίζω ότι ήταν με ένα σωματοφύλακα, αν δεν κάνω λάθος. Είχε διάφορους εκεί πέρα, ναι, αγόρια, την τα ακούτε, με σωματοφύλακα πήγε γυναίκα, όχι με εφοπλιστή. Αυτά είναι πρότυπα. Απαναγιά. Γι' αυτό και η γυναίκα έχει τώρα, ξεκίνησε. Όχι για σχέση όμως. Κάτσε Δημήτρη να πιάσει το μπαγκλαμαδάκι να πέσει. Ναι, πιάσει το μπαγκλαμαδάκι εσύ. Γιατί άμα δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές στην καθημερινότητα των stars, εμείς δεν θα φάμε τίποτα. Εμείς λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο με τις πιο ωραίες εμφανίσεις.
Μέσα είναι και η Μαρία Μενούνος, η οποία βρέθηκε εκεί για να καλύψει για το E-Entertainment τη βραδιά. Πρέπει να δείτε ότι φόρεσε μια υπέροχη μπλε τουαλέτα. Τα μαλλιά της τα έχει φτιάξει. Συγγνώμη, βέβαια. Το E-Entertainment δεν ήταν και άλλη μια η οποία έχει αποστεωθεί, μια που έχει πάθει ανορεξία. Όχι, δεν έχει πάθει μωρέ ανορεξία. Ξέρω και λες την Τζούλιαν. Μπράβο, τη Ράντσιτ, πώς δεν μπορώ να χτυπήσω το όνομα. Ναι, όχι. Α, να τη λοιπόν. Από παιδιά, να και εδώ αυτό το περιστατικό που σα έλεγα. Πάμε όμω να δούμε το βίντεο. Είναι ο προάγγελος των Όσκαρ. Οι χρυσές σφαίρες πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ώρες και τις εντυπώσεις φέτος έκλεψαν οι λαμπερές παρουσίες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, φορώντας υπέροχες δημιουργίες μεγάλων οίκων μόδας. Οι μακριές τουαλέτες, τα κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, το φυσικό μακιγιάζ και τα προσεγμένα μαλλιά πρωταγωνίστησαν και φέτος στις στυλιστικές επιλογές των αγαπημένων μας στάρ. Ο Τζορτζ Κλούνι και η σύζυγός του, Αμάλα Λαμουντίν, τράβηξαν όλα τα φλας πάνω τους, αφού ήταν η πρώτη φορά που εμφανίζονταν ως σύζυγοι στο κόκκινο χαλί. Οι ενδυματολογικές τους επιλογές συμπλήρωναν η μία την άλλη, αφού τέριαζαν και χρωματικά. Η Αμάλα Λαμουντίν επέλεξε μια τουαλέτα σε μαύρο χρώμα, ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη από τον Christian Dior και διαμαντένια σκουλαρίκια από τον διάσημο οίκο Harry Winston. Την μαύρη τουαλέτα τη συνδύασε με λευκό κλατς και λευκά γάντια. Το μακιγιάζ και τα μαλλιά της κινήθηκαν σε φυσικούς τόνους. So the designer is Dior Haute Couture and customized in solidarity with the French people who've gone through a terrible week. Yeah. And the gloves are just my own. Her own gloves. She sewed them this morning. Βραβείο για τη συνολική προσφορά στη βιομηχανία του κινηματογράφου παρέλαβε και ο George Clooney. Listen, it's a humbling thing when you find someone to love. Even better if you've been waiting your whole life. And when your whole life is 53 years, cue Amy, start the jokes. Amal, whatever alchemy it is that brought us together, I couldn't be more proud to be your husband. Η Kate Hudson επέλεξε λευκό μακρύ φόρεμα με έντονα κοψίματα στη μέση του ιταλικού οίκου Versace. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα χαμηλά και το μακιγιάζ της σε νιούτ αποχρώσεις. Μάλιστα εντυπωσίασε τόσο πολύ τη συναδελφό της Jennifer Aniston που δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της και τα χέρια της από πάνω της. Kate Hudson and Jen Aniston, I was... What you just asked me to do? I said, I'm sorry. I didn't say you had to do anything. Okay. That's what I did to do. Okay. She said, look at this. So America, we feel comfortable. The world. Take a look. Irresistible. I get it. Η Jennifer Aniston προτίμησε το κλασικό μαύρο φόρεμα με λεπτομέρεια στο μπούστο. Το φόρεμα σχεδιασμένο από τον Yves Saint Laurent άφηνε ακάλυπτα τα καλλίγραμμα πόδια της, ενώ προτίμησε κοσμήματα σε αρχαιοελληνικό στυλ. Η Τζένιφερ Λόπες περπάτησε στο κόκκινο χαλί και έκλεψε τις εντυπώσεις. Έλαμπε μέσα στην μεταλλιζέ τουαλέτα με το βαθύ ντεκολτέ του αγαπημένου του σχεδιαστή Ζουχάιρ Μουράντ. Μάλιστα αποκάλυψε πως τη συγκεκριμένη τουαλέτα την είχε μαζί της και στα πρόσφατα μουσικά βραβεία. Ωστόσο εκείνη την ημέρα προτίμησε να φορέσει κάτι άλλο. Για πολλούς ήταν η πιο καλοντημένη της βραδιάς. Tell me about your dress. I need to know who made this. Zuhair Mourad. Yeah. And you know, I love him. He's one of my favorite designers. So it was a good one. I actually had it at the AMAs. You had this dress, but you didn't wear it. Η Μαρία Μενούνος, η οποία κάλυπτε το λαμπερό event για το κανάλι E-Entertainment, επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα σε μπλε ηλεκτρική απόχρωση, σκουλαρίκια του οίκου Σοπάρ και ψηλά παπούτσια από τον οίκο Τζιάν Βίτο Ρώση. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τα επιμελήθηκε ο Δημήτρης Γιαννέτος, ενώ η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν τα σχέδια στα νύχια της. Η Reese Witherspoon εμφανίστηκε με μια στενή μακριά strapless τουαλέτα σχεδιασμένη από τον Calvin Klein. This is Calvin Klein. So happy. Η Emma Stone επέλεξε μια ολόσωμη μαύρη φόρμα με εντυπωσιακό μπούστο, το οποίο ήταν όλο και ντυμένο με πέτρες και στράς του γαλλικού οίκου Lanvin. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν η μακριά ουρά του ρούχου. Do you like it? Be honest. There's a big bow in the back. Η κερδισμένη της βραδιάς Julianne Moore, η οποία κέρδισε βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία, έφτασε στο κόκκινο χαλί με μια τουαλέτα του οίκου Givenchy. Φόρεσε μια πολύ ιδιαίτερη μακριά δημιουργία σε ασημή απόχρωση και ντυμένη με παγιέτες και φτερά.
Η Naomi Watts δεν εντυπωσίασε μόνο με την υπέροχη κίτρινη τουαλέτα της από τον Νίκο Γκούτσι, αλλά και με το διαμαντένιο κολλιέ με την υπογραφή Bulgari. Ανατρεπτική εμφάνιση έκανε για ακόμα μια φορά η Κονσίτα, η οποία έφτασε στη λαμπερή βραδιά με μια βελούδινη τουαλέτα σε πράσινη απόχρωση που άφηνε ακάλυπτα τα πόδια της. Η ταινία Boyhood, που γυριζόταν επί 12 χρόνια με τους ίδιους ηθοποιούς, βραβεύτηκε με τη χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, κερδίζοντας 3 βραβεία. Ο ηθοποιός Michael Keaton απέσπασε τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία του στην ταινία Birdman. Η Amy Adams απέσπασε τη χρυσή σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για το ρόλο της στην ταινία Μεγάλα Μάτια. Η 40χρονη ηθοποιός που υποδύεται μια ζωγράφο στην ταινία του Tim Burton δήλωσε κατά την απονομή του βραβείου ότι η τιμητική αυτή διάκριση ήταν τόσο απρόσμενη που δεν είχε χρόνο να βάλει κραγιόν. Η Julianne Moore που κέρδισε το βραβείο, Δημήτρη, θα τα ξέρεις, που ασχολείσαι με το σινεμά, παίζει ένα ρόλο σε μια ταινία που είναι μια νέα γυναίκα που παθαίνει Αλτσχάιμερ. Ακριβώς, είναι συγκλονιστική η ερμηνεία της και είναι ταινία που πραγματικά δείχνει με δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις αυτής της αρρώστιας. Γι' αυτό και ήταν και στις σφαίρες. Όπως επίσης ξεχωρίσαμε και το Game of Space. Εγώ θέλω να τη δω την ταινία. Σκέψου τώρα, διότι όταν είσαι μια γυναίκα γύρω στα 40-45 και παθαίνεις Αλτσχάιμερ, δείχνει προφανώς η ταινία βήμα-βήμα πώς προσπαθεί ένα γονείος να κρατήσει εικόνες από το παρελθόν της. Δηλαδή, κοιτάει τις φωτογραφίες, τις παλιές, πώς παλεύει με αγωνία να θυμάται ποια είναι. Λέγεται στυλ Alice η ταινία, το οποίο σημαίνει ακόμα Alice. Δηλαδή, είμαι ακόμα η Alice και θυμάμαι ότι είμαι εγώ και είναι από τις πολύ δυνατές ταινίες. Περιμένω να τη δω πώς και πώς αυτή την ταινία. Μάλιστα. Λοιπόν. Για πάμε, αγαπημένοι μου, να δούμε για τους μεγάλους έρωτες που έχουν γεννηθεί στη showbiz τώρα. Λοιπόν, σας προειδοποιώ, σας προειδοποιώ. Τους εφοπλιστικούς. Τους αφοπλιστικούς έρωτες. Μπερδεύτηκα. Σας προειδοποιώ, αν έχετε σπίτι σας λαϊκό τραγουδιστή, να τον απομακρύνετε την οθόνη. Αποκολουθούν σκληρές εικόνες. Διότι, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Σπύρο, να σου πω κάτι. Μας έλειψες πάρα πολύ, Σπύρο, αυτές τις μέρες. Τι εννοείς λαϊκό τραγουδιστή, ρε φίλε. Κοκκίνησε! Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έλειψα. Μου λείψατε και εσείς εδώ πέρα, η παρέα. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες δεν έχει προηγούμενο. Κρούσμα. Πώς είναι όλες οι ωραίες, ξανθές, όμορφες παρουσιάστρες επιτυχημένες και φεύγουν από το λαϊκό τραγούδι και από το πεντάγραμμο και από το πάλκο και πηγαίνουν με τους επιχειρηματίες, τους εφοπλιστές. Ναι. Καλά, σοκαριστήκαμε τώρα. Ήταν ήδη η κόλλα που είχε. Ήδη η γροθιά στο μάκι. Δεν το περιμέναμε να τροπεί. Θα παίξουμε το βίντεο και μετά θα βγάλετε εσείς τα απλά λαϊκά παιδιά της διπλανής πόρτας στα μισθοσυντήρητα τον πόνο σας που πάνε με τους πλούσιους. Το χαίρεσαι, περνάς καλά. Περνάς καλά. Με τον πόνο σας που βρίσκεται. Χρόνια πολλά. Από το Dancing with the Stars στην Αμερική και από τα Σπάτα στο Las Vegas, η δούξα νομικού πέρασε την πιο ερωτική της πρωτοχρονιά στην πόλη των πειρασμών και όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μόνη της. Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το νέο έτος μαζί με το νέο της αγαπημένο Δημήτρη Θοδωρίδη. Αν και το ζευγάρι δεν είχε πολλές μέρες στη διάθεσή του, μιας και η παρουσιάστρια έπρεπε να επιστρέψει για το κυριακάτικο live του Dancing, πέρασε υπέροχα. Σου πάει πολύ ο έρωτας τελικά, Βούκησα. Αυτό λες, αυτό πιστεύεις. Ναι, αυτό πιστεύω, ότι σου πάει πολύ. Σε ποιον δεν πάει. 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 Την παραμονή της πρωτοχρονιάς απόλαυσαν το σόου των πυροτεχνημάτων από το Roof Garden που βρίσκεται στον 23ο όροφο του ξενοδοχείου, όπου έμεναν ενώ δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν την τύχη τους και στα τυχερά παιχνίδια. Το ζευγάρι ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram και στο Facebook. Ο Δημήτρης έκανε check-in μέσα από τη σουίτα του πολυτελέστατου ξενοδοχείου, όπου έμενε μαζί με την αγαπημένη του, ενώ η Δούξα, κάνοντας χιούμορ με το κέρινο μείωμα του βασιλιά Elvis, έγραψε ότι παντρεύτηκε. Αυτό να πρέπει να έχουμε απέναντι. Βέβαια. Ποιον? Το γένο... Αυτός ο άλλος που σε πήρε από. Δεν βλέπω, παιδιά, κανένα έχω καμπόσει μισό λεπτό. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μας μεγάλο. Έλα, ευχαριστώ μεγάλο. Άντε με το καλό. Άρχονται, μπράβο. Αυτός δεν θα πρέπει να έρθει εδώ να σε ζητήσει. Να έρθει, να συζητήσει. Παναγία μου, παιδιά. Κάτσε. Επειδή είστε και πολύ γουλί, δεν θυμάστε κιόλας. Λέω, θα φύγω με αυτό. Δεν μου λέει αυτή... Θα πληγείς.
Οι φωτογραφίες, ωστόσο, με τον ηφικό ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, με την παρουσιάστρια και μοντέλο να συμμετέχει σε επίδειξη μόδας φορώντας τα λευκά της ευτυχίας. Και η Ευαγγελία Ραβανή είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Αφορμή ο χωρισμός της από τον Ηλία Βρετό και η παρέα που κάνει ξανά με τον καλό της φίλο Γιώργο Μελισανίδη. Είναι μια δυνατή φιλία που κρατάει χρόνια. Ο νεαρός επιχειρηματίας και η παρουσιάστρια είναι γνωστή από το παρελθόν και πολλοί λένε ότι είναι μια σχέση που μπορεί να εξελιχθεί. Ωστόσο, διαψεύδεται από το περιβάλλον του επιχειρηματία δημοσίευμα που αναφέρει ότι έστειλε το ιδιωτικό του αεροπλάνο στην Κύπρο, όπου βρισκόταν για γυρίσματα η παρουσιάστρια, ώστε να τη μεταφέρει για λίγο στην Αθήνα να την δει και έπειτα να την επιστρέψει και πάλι πίσω στο νησί της Αφροδίτης. Να δώσω και το ρεπορτάζ και να πω ότι επικοινωνήσαμε και με την Ευαγγελία Ραβανή, η Μαρίκα Μαυρομάτη από την εκπομπή μας, και της είπε ότι όντως, και εκείνη διαψεύδει δηλαδή ότι τη μετέφερε Learjet του Γιώργου του Μελισανίδη. Πληρώνει ίδια τα εισιτήρια, ας πούμε, για τις μεταφορές από Αθήνα σε Κύπρο, που εκεί έχει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις με τον Αντένα. Παιδιά, okay, εντάξει, δεν ξέρω οι άνθρωποι τι σχέση έχουν, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν είναι τρελοί. Όχι. Οι επιχειρηματίες δεν είναι τρελοί. Τα λεφτά τους δεν τα έχουν για να τα καίνε. Όχι. Εντάξει, δεν μπαίνεις στο Learjet για να στείλεις τη φίλη σου, δεν ξέρω αν είναι σύντροφος ή απλά φίλη, να τη στείλεις στην Κύπρο και να τη γυρίσεις. Κοίταξε, cool. Ούτε διαψεύδεται. Τρελή δεν είναι, δηλαδή δεν δίνεις 20 χιλιάρικα να αναβλώσεις στο Learjet για να πάει Αθήνα-Κύπρο και να γυρίσει. Δεν είναι τρελή. Εντάξει, και παιδί, λεφτά αλλά... να έχουν οι άνθρωποι δεν τα, δεν τα χαλάνε. Δεν τα καίνε στο τζάκι. Εγώ αν τα είχα πλεθά, θα τα πάντως. Τι? Γι' αυτό δεν έχεις, επειδή θα τα δίνες. Εγώ θα δίνω χέρι. Να την πάω στο Las Vegas, να την πάω. Θα το κάνω αυτό. Να δει τα πυροτεχνήματα από τον 23ο όροφο του Roof Garden. Μ' αρέσει. Άντε να την πάω και στο τζόγο, ας πούμε, εκεί πέρα να δει τα καζίνο, να γυρίσουμε τη ρουλέτα μαζί, να γυρίσουμε εκεί πέρα τα κερνομοιώματα. Εκεί δεν πάω. Στο παρόν, θα την πήγαινε για κανένα σουβλάκι, αν την πάμε και πολύ είναι. Ένα παρακαλώ. Θε να πει για το δουκισάκι μου. Λέω το δουκισάκι μου. Διακρίνω μία. Ένα μούδιασμα. Ένα μούδιασμα ζήλια. Κανένα μούδιασμα ζήλια. Όχι, δεν είμαι Δημήτρης Μιλιόγνου, με μπερδεύετε. Τι εδώ είσαι. Ο Δημήτρης. Όχι, δεν το λέω για να το θίξει το παιδί. Απλά έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι είναι άλλο να κάνει Χριστούγεννα στη Χαμοστέρνα και στην Ιερά Οδό και άλλο να κάνει Χριστούγεννα στο Las Vegas. Ρε φίλε, sorry, πού τα κάνει τα Χριστούγεννα. Με ποιον τα κάνει. Παρακαλώ, ένα. Θα γίνει 3D το καρό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Είναι με ποιον είσαι, είναι με ποιον γουστάρεις να είσαι. Αναλόγως τώρα βέβαια, τι έχει συνηθίσει το κεφαλάκι σου. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να κάνω σχέση με μια κοπέλα η οποία να με ενδιαφέρει να με αγαπάει γιατί την αγαπάω. Υπάρχουν και άλλοι. Οι άλλες που λένε εντάξει, φίλε, εγώ δεν περνάω το καλά. 2015, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Όταν ήταν με τον Νίνο και τον. Πες τον άλλο. Τον Χολίδη. Το Χρήστο, το με τον Νίνο και τον Χολίδη ήταν καλά. Ήταν μια χαρά. Δηλαδή πρέπει σ' και καλά με το ζόρι για να μην ενοχληθεί εσύ. Με το ζόρι που δεν γίνεται. Να ολοκληρώσει. Για να μην ενοχληθεί εσύ που δεν θέλει να τον πα στο Las Vegas. Που δεν μπορείς να την πας στο Las Vegas, πρέπει να είναι σόνι και καλά με τον Νίνο και τον Χολίδη. Όχι, απλά και όταν ήταν με Νίνο και Χολίδη με τους λαϊκούς τραγουδιστές, ήσουν εντάξει. Και τώρα που τα έχει με έναν επιχειρηματία, ενοχλείς. Πρόσεχε να δεις. Θέλω λίγο να σκεφτούμε και τον παράγοντα. Πώς μπορεί να είναι ένα ζευγάρι μαζί ταιριαστό. Βλέπεις εμένα με την Εστέλ. Δεν ταιριάζουμε. Όχι. Βλέπεις εμένα. Α πούμε, είμαστε δύο παιδιά συμπαθητικά εμφανισιακά. Και ξαφνικά βλέπεις την Εστέλ σε δύο μήνες με έναν τύπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση εμφανισιακά με την Εστέλ. Ναι. Είναι σε μια κατάσταση υποδιάλυση με κάτι κιλούμπες. Με... Δεν τις αγαπάω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το παιδί δεν ξέρει. Εδώ βλέπω ένα κουκλί στην οθόνη. Και ένα κουκλί. Η ομορφιά είναι αντικειμενική. Κάτσε. Εγώ βλέπω ένα κουκλί στην οθόνη. Να πει τώρα ότι τα έχει με κανένα παππού. Όχι εμένα. Το δεν τα πάθει ο κοιτά. Να πει ότι η κοπέλα τα έχει με κανένα παππού 80. Υπερήλικα. Σου λέω ρε παιδί μου και ότι τώρα... πάει με τον παππού για συγκεκριμένους όπως λόγους, άλλα παραδείγματα. Θα σου πω, δεν ξέρω τι παραδείγματα εννοείς εσύ. Κανένα, θα σου πω, το καταλαβαίνω, τα ακούω. Ωραία. Να είναι δύο νέα παιδιά. Άστε και να ενοχλείς όταν η κοπέλα είναι με έναν επιχειρηματία. Και να είσαι χαρούμενος όταν έχει με τον Νίνο και το Χολίδη. Δεν είναι προσωπικό. Okay. Γιατί νότισα, το ξαναλέω. Στα παραμύθια με τον πρίγκιπα, δεν παραμύθια. Δεν είναι μανιέρα τώρα αυτή. Δεν είναι ρε παιδί μου ένα σύνθεσο φαινόμενο. Θα πρέπει να το δεχτούμε.
γυναίκες είναι απαιτητικές. Θέλουν και τον ωραίο. Και τον πλούσιο, και τον καλό, και τον όμορφο. Τι να κάνουμε, είναι απαιτητικές. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου έλειψες. Είναι και κύκλοι αυτοί. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που το συζητούσαμε. Άμα κάνεις παρέα με συγκεκριμένους ανθρώπους, από κάποια στιγμή μπορεί να κάνει με κάποιον από αυτούς. Δεν είναι παράλογο. Παιδιά, να λέτε τα σου ασθενένια. Οι κοπελέ και οι ίδιοι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όχι. Δεν πα ξαφνικά. Έλα, ρε, Εστέλ, τώρα του αναζητά του κύκλου αυτού. Είναι και που έχει μεγαλώσει και πώ έχει μεγαλώσει. Εσεί οι γυναίκε θέλετε λίγο τα. Αν σου προκύψει. Λόγω εποχή τώρα θέλετε και λίγο. Και εσύ τι άλλε. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι. Για να είναι. Μισό λεπτό, επειδή μιλάμε για εφοπλιστέ επιχειρηματίε και δεν ξέρω γιατί μιλάμε. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνει ότι έχουν κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του και έχουν κάποια χρήματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν και ένα αλφα μυαλό. Μπορεί να κάνει ξεκινήσει Ένα λεπτό. Πειράζει που ο άνθρωπος έχει πάει και σε ένα-δύο πανεπιστήμια και έχει κάνει της Αμερικής, να ολοκληρώσει. Αυτό έχει κάνει και πέντε καλές σπουδές και έχει και ένα μυαλό επιχειρηματικό κλπ. Πρέπει σόν και καλά να είναι το λαϊκό παιδί που ξεκίνησε και τραγουδάει στα μπουζούκια για να είσαι ικανοποιημένος. Καθόλου δεν πειράζει, αλλά δεν πρέπει και σόν και καλά να είναι πάντα ένας επιχειρηματίας και ένας δεν ξέρω τι έχω. Δεν πρέπει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Βρείτε μου μία που να έχει αισθήματα από το τραγούδι. Βρείτε μου μία που να. Πραγματικά να έχει κάνει σχέση με ένα απλό καθημερινό παιδί. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Η Ελένη Χατζή. Τέλεια. Πραγματικά, μπράβο σε αυτό που έπρεπε. Παράτε, παιδιά. Κάτσε να δούμε. Παράτε, πέτα. Εγώ περιμένω υποστήριξη από τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάνω έκκληση στον κόσμο να μα πει τηλεφωνικά τη γνώμη του. Πραγματικά. Γιατί τρελαίνομαι λίγο. Υπάρχει ένα λαϊκό τραγούδι που λέει. Έρχεται εκείνο που λατάχει και σε κερδίζει δίχω μάχη. Ρε φίλε. Έλα, Γιώργη. Γιατί δεν είναι πλημμένα τα πιάτα. Εγώ τα πνιωρέ, πας καλά. Άλλο έργο παίζεις, άλλο θέμα. Μόνοι μας είμαστε. Έχεις πει αυτά θέματα. Μα δείχνεις το θέμα. Ναι, τι. Κρατάς μαχαίρι. Δεν είχαμε λεφτά, δεν έχει φαγητό σήμερα. Κάτι θέλει να πει και δεν το καταλαβαίνουμε. Απόσπασμα από ελληνική ταινία παίζει, το λαϊκό παιδί μπήκε μέσα. Τι δεν καταλαβαίνει. Να σου πω κάτι, μην κάνει. Δεν μου κάνει αυτή η εικόνα λαϊκού παιδιού. Συγγνώμη το μπόντελ. Συγγνώμη, αυτή είναι βέβαια ότι γεννήθηκε ξανθιά και μα κάνει πλάκα, έτσι. Λοιπόν. Όχι από το λαϊκό παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Να πω το διαγωνισμό, ναι. Έχουμε και λέμε 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, 15 χρυσές λίρες. Αυτά τα δύο στο νταράκι την Παρασκευή. Αυτή τη βδομάδα τα παίρνετε. Δεν θα περιμένετε και πολύ. Σήμερα Δευτέρα, Παρασκευή τα παίρνετε. Τα 5.000 και 15 χρυσές λίρες. Όμως, επειδή το ονειρευτήκατε, επειδή το παλέψατε, επειδή ψάξατε την επιδότηση και δεν σας βγήκε. Έχουμε και σας ένα... Αυτό με την επιδότηση πονάει. Πονάς εκεί. Αυτό ξέρεις που το παίρνεις με την επιδότηση και είναι καταραμένη για 2 χρόνια, καταλαβες. Και μετά πρέπει να μείνεις 2 χρόνια μέχρι να πάρεις το επόμενο μοντέλο. iPhone 6, δικό σας σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Mm-hmm. Με όλα τα λεφτά και όλα τα χρυσά και τα αργυρά, στο 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία σε όλους σας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε μια δυνατή φιλία που βγήκατε εσείς αμέσως να θάψετε τα κορίτσια. Μιλάμε βέβαια για την Ντορέτα και για τη Μέρη της Νατσάκη. Τις πετύχαμε χθες μετά το dancing. Να μας μιλήσουν για τη φιλία τους, πώς αυτή προέκυψε, γιατί ήταν όλο πολύ τυχαίο το γεγονός, έτσι, από τα Manda Awards ξεκίνησε. Mm-hmm. Πώς έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν κάνει μέχρι και παρόμοιο τατού, το οποίο να συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και επίσης λέει τελικά η Ντορέτα στην Κατερίνα του Σουλιώτη, αν είναι με τον Αλκίνο ή όχι. Ας δούμε το βίντεο. Είμαστε κάπως φίλες, αν έχεις καταλάβει. Κάπως είναι φίλοι. Είμαστε κάπως φίλες. Ντορέτα Παπαδημητρίου, Μέρη Σινατσάκη. Ίσως η πιο ζωντανή καλλιτεχνική απόδειξη πως η γυναικεία φιλία υπάρχει. Η δικιά τους μάλιστα είναι τόσο δυνατή που έχει γίνει και τατουάζ. Το δικό μου λέει Attitude of Gratitude. Και το δικό μου λέει Gratitude Creates Magic. Είναι διαφορετικά τατουάζ, λένε διαφορετικά πράγματα. Το νόημα έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη και έτσι μπορεί να σταθούν και μόνο τους το καθένα στο χέρι της καθεμίας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να ενώνονται κιόλας. Ο χορός μας φέρνει πιο κοντά. Κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της φιλίας, αφού οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά πριν από 1,5 χρόνο με αφορμή την μεγάλη τους αγάπη. Εγώ
εγώ είχα παρακαλέσει τους θύνοντες του MAD όταν είχε κερδίσει τότε στο dancing και ήμουν πάρα πολύ fan και είχα πει μήπως τα βραβεία να κάνουμε κάτι με την Ντορέτα, να χορέψουμε κάπως, κάτι εύκολο να μοιραίνεις λεφτό δίπλα της και, ναι, 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 και δέχτηκε η Ντορέτα και έτσι ξεκινήσαμε και μετά βρεθήκαμε στο dancing, οπότε έχουμε πολύ χορό. Από τότε Μέρι και Ντορέτα δεν σταματούν να χορεύουν μαζί και να μοιράζονται μαζί μας τα αποτελέσματα στο YouTube. Εμένα είναι κάπως το μαράζι μου. Θα ήθελα πολύ να είμαι χορεύτρια. Είναι χορεύτρια. Εντάξει. Απλά δεν πληρώνεται γι' αυτό. Αλλά είναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Και εγώ τον αγαπώ το χορό γιατί από το dancing και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ένας τρόπος για μένα να εκφράζομαι πολύ, από πολύ βαθιά μέσα μου και πολύ άμεσα. Δηλαδή χωρίς καμία δυσκολία και χωρίς καμία προσπάθεια. Ενώ άλλο δυνατό κοινό του στοιχείο είναι το χιούμορ που τις οδηγεί πολύ συχνά να στείλουν πλάκες με θύματα τους ανυποψίες τους φίλους τους. Αποδεχόμαστε την πρόκληση του παγωμένου κουβά και προκαλούμε τρεις άνδρες. Όσοι ήταν και κουβάδες, τον Νίκο Αλιάγα, τον Δημήτρη Γκαρέζο και τον Σάκη Ρουβά. Πολλές φορές, ξέρεις, λέμε πράγματα που, δηλαδή, λέμε τα ίδια ή σκεφτόμαστε κάτι και το λέει η άλλη. Συμβαίνουν κάτι τέτοια λίγο μεταφυσικά, θα μπορούσα να πω, που δεν εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα. Και δεν χρειάζεται κιόλας και να εξηγούνται, να σου πω και την αλήθεια. Αυτό που μας έχει ενώσει έτσι και έχουμε αυτή τη σχέση είναι ότι έχουμε πολλά κοινά και αυτά που δεν είναι ακριβώς κοινά είναι άμεσα συμπληρωματικά. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε δεθεί τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Αυτό το ρεπορτάζ θα ντυθεί με περιστεράκια, νηφικά, καρδούλες. Παραμένοντας στο θέμα φιλία, αλλάζοντας όμως παρτενέρ, η Ντορέτα μίλησε και για μία ακόμη γυναικεία φιλία που έχει κερδίσει μέσω χορού. Καλώς σας βρήκαμε! Γεια σας, σήμερα έχετε βαλθεί να με κάνετε να κλαίω! Τι μεγάλη στιγμή ζούμε! Ντορέτα Παπαδημητρίου και Δούκης Ανομικού χθες βράδυ συναντήθηκαν και πάλι τηλεοπτικά στο πλατό του Dancing, παρά το γεγονός ότι στην αρχή της φετινής σεζόν βρέθηκαν απέναντι καθώς η Ντορέτα παρουσίασε το Music School στο Mega, κάτι που φαίνεται πως δεν έβαλε εμπόδιο στη φιλία τους, όπως γράφτηκε αρχικά. Οι φιλίες, όταν είναι ουσιαστικές, δεν έχουν να κάνουν με το σε ποιο κανάλι βρίσκεται. Αλλή μόνο αν αλλάζαμε φίλους, ανάλογα με το ποιο κανάλι βρισκόμαστε. Εγώ τώρα είμαι στο Μέγκα, κανένα πρόβλημα, η Δούξα είναι στον Αντένα, έχουμε γίνει φίλες και αυτό δεν άλλαξε. Πραγματικά, γεια σας, τι κάνετε. Πόσο χαιρόμαστε. Ντορέτα, Δούκησα, μου έλειψες. Και εμένα. Και από το κεφάλαιο φιλία περνάμε στο κεφάλαιο έρωτας. Οι φήμες στο τελευταίο διάστημα την ήθελαν να έχει χωρίσει με τον Αντίνο Αλμπάνη. Αν και κανείς από τους δυο τους δεν συνηθίζει να μιλάει δημόσια για την σχέση τους, η Ντορέτα με τον δικό της τρόπο έδωσε την απάντησή της. Αυτά είναι, δεν είναι πράγματα αυτά τώρα και νομίζω ότι έχει φανεί. Και από τις εμφανίσεις που έχουμε κάνει με τον Αντίνο, ο καθένας στην παράσταση του άλλου κτλ. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση, αλλά τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Τελικά ο Αλκίνος είναι Αντίνος, ε. Ναι. Πέρασε κάτι κι εγώ αμέσως. Έτσι για να μας λες ότι θαύουμε εμείς τα κορίτσια που εμείς τις αγαπάμε πάρα πολύ και τις δύο. Όχι, ξέρεις. Απλά δεν σταθήκαμε στη συγκεκριμένη γυναικεία φιλία. Γενικά η γυναικεία φιλία. Μα λέγατε για το τατουάζ. Μα λέγατε για το τατουάζ. Εντάξει. Σε δύο χρόνια φιλία. Δύο χρόνια τώρα δεν έχει. Δηλαδή δεν είναι και 10 χρόνια. Το να κάνει τατουάζ τον άλλον. Δεν πάει με το μέγεθος. Είναι λίγο, δεν είναι κάπω. Μπορεί να έγραψε και το όνομά τη. Δεν κάνανε καρδιά. Μισή καρδιά έκανε. Μισή καρδιά εντάξει έχει ένα νόημα όμω. Δηλαδή αν τσακωθούν αύριο ότι θα έχουν τη μισή καρδιά μια στιγμή. Θα βρουν μια άλλη φίλη να κάνουν την άλλη μισή μετά πάλι. Εντάξει. Okay. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναικείες φιλίες που γεννιούνται πάνω στο τίποτα και ξαφνικά κολλητές, φίλες και αυτά. Ναι. Και με το που βρει κόμενο ή μία ή η άλλη, εξαφανίστε. Πού είσαι, ρε βλάκα, πού έχεις χαθεί, που με παράτησε. Θα σα πω κάτι. Επειδή έχω γνωρίσει και τις δύο, νομίζω ότι αυτές οι δύο ταιριάζουν πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Θεωρώ δε ότι είναι και δύο γυναίκες που μπορούσα και εγώ να κάνω παρέα. Το καλοκαίρι πάντως. Ένα σκο, δεν έχει περιθώριο για μισή καρδιά. Είναι δύο γυναίκες που είναι και δύο εξαιρετικά ευφύης κατά την γνώμη μου. Χεράκι να δω για τατουάζ. Εξαιρετικά ευφύης. Δεν είναι ανταγωνιστικές. Μανίκη. Καμία ναι. από τις δύο. Πανέξυπνες. Διαβασμένες. Και
Ελεύθερες. Και οι δύο δεν είναι ελεύθερες. Υπάρχει και πάντως, ο Πάντως μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. και οι οποίες θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ για να κάνουν παρέα, έχοντας πάρει αρκετές συνεντεύξεις και στις δύο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δύο. Και πιστεύω ότι κόλλησαν. Δηλαδή ότι τέριαξαν. Σε αυτό πάντως που λέει ότι αν έχουν σχέσεις η μία θα εξαφανιστεί, θέλω να σου πω το δεν καλοκαίρι. Λέω για τις δύο αυτές. Δεν λέω για τις δύο αυτές. Εγώ πάντως θα σου πω για αυτό που έχω δει. Κοινωνική συζήτηση κάνουμε, δεν κάνουμε κουτσοπολιό. Θα σου πω πάντως λοιπόν για αυτές τις δύο. Ήταν το καλοκαίρι που τρώγανε μαζί με τον Αντίνο και Χαλκίνο. Και ήταν μετά από λίγο ήρθε και η Μαρία Σνατζάκη, τρώγανε μαζί μια χαρά. Ωραιότατα. Μπορεί ξέρει και ο κορισμός είναι πιο κοντά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από τους κορισμούς και από αυτά να σας πάω σε γεννητούρια. Σάββατο, γέννηση, Θεοφανία Παπαθωμά. Να του ζήσει. Γρηγόρης Πετράκος, Θεοφανία Παπαθωμά, γίναν γονείς. Το κοριτσάκι τους ήρθε στη ζωή. Πολύ συγκινημένος ο Γρηγόρης Πετράκος. Έκανε μια πάρα πάρα πολύ γλυκιά ανάρτηση στο Facebook. Λογικό, όλα τελειώσαμε. Όχι, τώρα αρχίζουν όλα μάλλον. Και μάλλον να ξέρει, μάλλον ανοίγει τώρα και ο δρόμο για το σχεστικό γάμο του. Λέτε. Ήταν κλειστό και κουφέτα. Ανέβηκαν τα σκαλιά τη εκκλησία. Περιμέναν, είχαν επίση, θα το δείτε και στο βίντεο, περιμέναν να γεννηθεί το παιδί πρώτα και μετά αποφασίσουν να τα κάνουν το σχεστικό γάμο. Θα κάνουν μαζί γάμο βαφτίση. Μήπω έπρεπε να βγει το χαρτί του διαζυγίου επίσημα. Είναι και αυτό, αλλά είναι στο ρομαντικό ρε παιδί μου. Ότι περιμέναν το παιδί να γεννηθεί. Εκεί θέλουμε να εστιάσουμε. Ανοίγει ο δρόμο. Η παλιά ιστορία έχει τελειώσει. Να το δει παιδιά, πάμε να βγούμε το βίντεο. Γρηγόρη Πετράκο. Σήμερα σ' αγαπώ τόσο πολύ που αν η αγάπη ήταν καπνός. Από το Σάββατο σίγουρα αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κόρη του. Ο Γρηγόρης Πετράκος και η Θεοφανία Παπαθωμά κρατούν στα χέρια τους τον καρπό του έρωτά τους, τη μικρή τους κόρη και πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Να σε δω τόσο πολύ. Η ηθοποιός το Σάββατο βράδυ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους περίπου 3 κιλών. Γέννησε ένα υγιέστατο και ζωηρότατο κοριτσάκι βάρους 3.700 γραμμαρίων. Ήταν μέσα στον τοκετό και ο σύζυγός της ο Γρηγόρης. Η Θεοφανία είναι ένα πάρα πολύ όριμο κορίτσι. Αντιμετώπισε το γεγονός πολύ καρτερικά, στοϊκά, πολύ άνετα, πολύ όριμα. Χαρήκανε και δύο τη γέννηση του γερού παιδιού τους. Ο μπαμπάς Γρηγόρης Πετράκος, συγκινημένος και με τρυφερά λόγια, περιέγραψε στην προσωπική του σελίδα στο διαδίκτυο τα συναισθήματά του. Ωστόσο, ακόμα και αν έγινε πατέρας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έπρεπε να αποχωριστεί για λίγο τις δύο γυναίκες της ζωής του. Μετά από τη χθεσινή ημέρα, που ήταν η πιο σημαντική και γλυκιά της ζωής μου, σήμερα καθοδόν για Πάτρα να τραγουδήσω τη χαρά μου σε όλους τους φίλους μου εκεί. Μακάρι να μπορούσα να τη δώσω σε όλο τον κόσμο. Σήμερα σ' αγαπώ τόσο πολύ. Το ζευγάρι αλλά και ο μεγαλύτερος γιος της Θεοφανίας, Αχιλλέας, από τον πρώτο της γάμο με τον Πασχάλη Τσαρούχα, περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχομό της Μπέμπας. Λίγους μήνες πριν γεννήσει, σε συνέντευξή της, είχε αναφέρει την αγωνία του μικρού Αχιλλέα για το αδελφάκι του. Έχετε ήδη ένα γιο. Θέλω να μου πείτε πώς έχει ακούσει αυτό το ευχάριστο γεγονός. Το ήθελε πάρα πολύ και είναι πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά βιάζεται. Θέλει να γεννηθεί αύριο. Εύκολοι μήνες της εγκυμοσύνης σας. Εντάξει, μέχρι στιγμής ναι, όλα εύκολα. Τώρα, οι τελευταίοι δύο μήνες πάντα είναι οι πιο ζώρικοι. Θα αντέξουμε, το έχουμε ξανακάνει ούτως ή άλλως. Ένα μήνα πριν τον τοκετό, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Hello. Και τότε δήλωναν πως ήθελαν πολύ αυτό το μωρό και πως ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή. Περιμένω το ευτυχές γεγονός. Έχουμε κοριτσάκι. Και το θέλαμε. Το καλέσαμε δηλαδή. Δεν ήρθε ξαφνικά. Βασικά προσευχόμουν να τη βρω τη δεύτερη αγάπη. Πάνω από σένα καλανό. Στην φωτογράφηση, ο Γρηγόρης κρατούσε τρυφερά την κυλίτσα της Θεοφανίας και οι δυο τους έδειχναν το πόσο ευτυχισμένοι είναι. Και έχω μετρήσει τα λεπτά από τότε. Γνωρίστηκαν πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Τότε η Θεοφανία βρισκόταν στο τέλος του γάμου της με τον Πασχάλη Τσαρούχα, ενός γάμου που κράτησε 10 χρόνια. Ο έρωτας με τον Γρηγόρη Πετράκο ήταν κεραυνοβόλος. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτησε σε τρυφερά ενσταντανέ να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Και έχω μετρήσει τα λεπτά από τότε που έχω να σε δω. Η είδηση της εγκυμοσύνης χαροποίησε και τους δύο. Όσο για το γάμο, το ζευγάρι προτίμησε να μην κάνει πολιτικό πριν τη γέννηση της κόρης τους, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί πως προγραμματίζουν θρησκευτικό γάμο στο μέλλον. Πάντοτε το φοβόμουν το γάμο και τον απέφευγα από μικρή. Αλλά σαν μυστήριο το σέβομαι. Οπότε θα δούμε.
στα αλήθεια σε ρωτώ. Θεοφανία μου, να σου ζήσει το μωράκι σου, το κοριτσάκι σου. Και θέλω να σας πω κάτι. Καλό θα μας πεις. Θα σου πω. Έχω να πω. Όχι, καλό θα το πω. Επειδή πια τα διαζύγια είναι πάρα πολλά. Έτσι. Εντάξει, κάποτε οι γυναίκες μέναν μόνες τους. Τώρα αυτό δεν είναι ταμπού. Εγώ βλέπω τις γυναίκες να ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους και είναι ωραίο αυτό. Και είναι ωραίο. Και, ναι, έτσι πρέπει. Είναι ωραίο. Δηλαδή, χωρίζουν και ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους και σταματάει να είναι ταμπού αυτό το χωρισμένο με παιδί. Και είναι καλό γιατί και οι μισές από αυτές που μας παρακολουθούν. Χωρισμένες είναι, σκέφτονται να χωρίσουν. Και οι τραγουδιστές βρίσκουν κάπου να πάνε, τέλος πάντων. Το λέω για τον Δημήτρη που ανησυχεί για την τύχη των τραγουδιστών. Να σου πω κάτι, είσαστε τόσο κάθριοι. Δεν θα το έλεγα, αλλά το συνεχίζετε. Ολόκληρο βίντεο και γύρισε και εμείς τελικά. Τι έκανα, αγοράκι κοριτσάκι, γιατί όλη την ώρα ασχολούσαστε με άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξή. Θα σου πω το εξή. Είναι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, μα βάζει την τάξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα καλά κάνει. Ηθιά από εδώ, κάθε φορά στην τάξη. Λοιπόν, φτάνει τα μεταξύ σα. Διότι τι καφρίλε που λέτε πάνω στα βίντεο δεν θα τι αποκαλύψω. Λέω το διαγωνισμό. Δεν θα έρθουμε. Λοιπόν. 5.000 ευρώ μετρητά και 15 χρυσές λίρες. Το εστελάκι με τον νύχι το μακρύ θα πιάσει τα 6 χεράκια του τη χρυσή τη λίρα. Γιατί το κοιτώ το χαράξεις άστο, δεν είναι για σένα. Το iPhone κινδυνεύει. Έχει πάει ειδικό στυλό για το δικό της το iPhone, γιατί δεν μπορεί πλέον να χτυπήσει με τα νύχια της. Πιάσε το κούκλα μου, πιάσε τις λίρες στα χέρια σου να τις νιώσεις. Αφεντιά, να σας πω κάτι, μου αρέσει να τις παίζω τις λίρες. Έτσι. Δηλαδή, πόσα ξέχουν οι χρυσές αυτές τις λίρες? 5.000. Είναι, όχι, είναι κάτω από 5.000, αλλά πάνω από 4. Και δεν λέω, μου είπαν να... Θα σου πω, μου είπαν να μην λέω τιμή, γιατί παίζει η τιμή του χρυσού και η τιμή της χρυσής λίρας. Απλώς λέω μια μεγάλη απόκληση 1.000 ευρώ πάνω κάτω για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε χρυσές λίρες. Βεβαίως, γιατί είμαστε προνοητικοί. Είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό. Και προνοητικοί. Έτσι, παιδιά. Και 5.000 ευρώ μετρητά δίνουμε. Αλλά σήμερα το iPhone 6. Αυτοί που πικράθηκαν μες στις γιορτές, που περίμεναν ότι θα καταφέρουν να το πάρουν. Αυτοί που περίμεναν ότι κάποιος θα τους το κάνει δώρο. Επιδότηση δεν έχεις πει ακόμα. Αυτοί που περίμεναν ότι η επιδότηση τους στάλει. Αυτοί που θα το πάρουν από εμάς. Το iPhone 6 σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μαζί με όλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα μετρητά. 90 11 51 51 51 και διαφημίσεις. Μυστήριο με το θάνατο 37χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών στη Λακωνία. Εγώ το μόνο που θέλω είναι όποιος γνωρίζει κάτι να πει κάτι για τον αδερφό μου, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση τι ακριβώς έχει γίνει. Οι αντιφατικές μαρτυρίες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς σε μπαρ της περιοχής. Πώς μία και μοναδική γροθιά έκοψε το νήμα της ζωής του. Η ηθοποιός Ελίνα Κριτίδου έρχεται στην εκπομπή και μιλά για όλα. Η τηλεοπτική της επιστροφή, τα 14 χρόνια γάμου και τα 3 παιδιά της. Και πριν υποδεκτούμε την Ελίνα την Ακριτίδου, έχουμε φρεσκαδούρα θεματάκι. Και όταν λέμε φρεσκαδούρα, εννοούμε φρέσκα πλάνα. Ξέρετε, πώς το... Σπαρταράει. Πώς σπαρταράει το ψάρι το φρέσκο που μας κομμυρίζουν, ναι. Παραλίγο live. Αυτό το ξέρεις, το φρέσκο. Πολύ. Ναι, τα γόρι σου. Τα ξέρω γόρι. Ποιον λες. Ποιο είναι τα γόρι σου. Να το μαρτυρήσω. Πολλά έχεις. Πρόσεχε τώρα τι θα πεις. Ποιος από όλους. Τώρα θα μπερδευτείς λίγο, αλλά ποιο είναι τα γόρι σου. Το Φίνο Φανταράκι είναι. Το Φίνο Φανταράκι είναι. Βουλωμένο γράμμα. Τραγούδησε το, βρε παιδί μου, γιατί μπορεί εκεί στο στρατόπεδο να μας βλέπει τώρα. Είμαι Φίνο Φανταράκι και έχω ένα γλυκό μεράκι. Το παρακάτω δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Η σαχπινιά σου μετράει. Το έχουμε κοντοκουρεμένο τα γόρι στον Κωνσταντίνο. Ωραίο θα είναι και πάλι κοντοκουρεμένο. Κουκλή θα είναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Θα σα αρέσει ακόμη πιο πολύ τώρα. Θα σα αρέσει, εδώ είναι. Είναι τα τελευταία πλάνα που έχουμε από χθες το βράδυ, που τραγούδησε για τελευταία φορά στο μαγαζί, γιατί Τετάρτη παρουσιάζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Λαμία, στη στρατιωτική μονάδα που κλήθη να υπηρετήσει τη μάμα πατρίδα. Εδώ λοιπόν του κάνει έκπληξη. Και ο Κώστας Μαρτάκης και η Χριστίνα Σάλτη φοράνε παραλλαγές και μπερέ και του τραγουδάνε το τραγούδι που λέει και Εστέλ, νομίζω, το Φανταράκι.
θα υπηρετήσει αυτός. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο να ακούσουμε. Μεγάλο ευχαριστώ είναι σε όλους εσάς που αυτό το ταξίδι το κάνουμε μαζί αυτόν τον καιρό όλο. Θα κάνω έτσι μία διακοπή, λίγο να πάω, λίγο να μία. Και μετά θα επιστρέψουμε εδώ πάλι, στα γνωστά τα Λιμέρια. Αλλά τώρα θέλω να ακούσω τις φωνές σας. Στο μεταξύ ο Αργυρός, τι έχει κάνει. Έχει πάρει πολύ τα πλαϊνά και σου λέει εντάξει, ο διοικητής δεν θα το καταλάβει. Σύρισα τα πλαϊνά και πίσω άφησε λίγο πάνω. Θα πάει εκεί στο στρατόπεδο. Κωνσταντίνος Αργυρός, παρουσιαστείτε. Δεν ξέρω πώς σας φωνάζουν τα παραγγέλματα, τα στρατιωτικά. Κοίταξε, η πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα στο πεζικό, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη γιατί περνάς από όλες τους γιατρούς, αυτά σε δίνουν, σε φέρνουν από εδώ, σε πάνω από εκεί. Αρχίζουν να ακούς ποντικαρά, ψαρούκλα, ακούσα όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ ήταν πολύ πιο cool τα πράγματα σε μένα στο πυροβολικό. Στο πυροβολικό, εγώ είχα πάει πεζικό. Πολύ cool στο ελικόπτερο. Αυτό το πυροβολικό δεν πάει. Ο Αργυρός ήταν και πολύ αγαπητός γιατί επειδή είναι τραγουδιστής, γενικά με τους τραγουδιστές έχουν μία αξία να κάνουν καμιά τιμητική βραδιά. Θα υπηρετήσει αυτός κανονικά τώρα ή θα είναι σαραμάτες. Άντε πάρε, συγγνώμη. Κάποιοι άλλοι. Και εδώ είμαι παράξενος. Ναι, κάτσε, κάτσε. Να το πει και θα τον αναλάβω εγώ άστρο στα χέρια μου. Τα νύχια. Η σχέση μας περνάει κρίση, να ξέρεις. Λίγα τα λόγια. Έλα, Δημήτρη μου, ναι. Τι θες να πεις. Θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχουν δύο κατηγορίες στρατιωτών. Ναι. Είναι αυτοί που πάνε και βρεθούν κανονικά θητεία 18 μήνες, μάχημοι. Και είναι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν και επειδή είναι, ξέρω εγώ, αναγνωρίσιμοι, είναι λίγο διάσημοι, πάνε, παρουσιάζονται και μετά είναι κάθε μέρα έξω. Ναι. Σε ποια κατηγορία. Λοιπόν, εάν είχε βίσμα μεγάλο, ναι. Επειδή λυσάς, ναι. Εδώ θα έκανε κάπου το στρατιωτικό του. Στο Υπουργείο, κάπου εδώ. Λοιπόν, το αγόρι αυτό πήγε στο πεζικό στη Λαμία, άρα σημαίνει ότι κανένα τρελό βίσμα δεν έχει. Γι' αυτό μην μιλάς καθόλου. Το εύχομαι να είναι γιατί είναι στο πεζικό. Συγγνώμη, Σπύρο. Δεν πήγε να κάνει δεξίωση στο ναυτικό. Πήγε. Το χαρτί δεν τους έρχεται στα 18 τους. Μετά νομίζω ότι δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Εάν μας σπουδάζεις, κάνεις όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που... Δεν μπορείς να αλλάξεις τη μόνα σου που καλείς να υπηρετήσεις. Αρχικά και μόνο που κάνει τώρα μια μηνυστηρία. Θέλω να σου πω ότι τώρα είναι και περίοδος εκλογών, οπότε δεν τον παίρνει και πολύ. Να στείλουμε φυλάκια στα ελληνικά στρατά. Για να μην χάσεις αμέσως. Αφήστε το νεαρό πεζικάριο στην ησυχία του. Θα παρουσιαστεί στη Λαμία στο. Καλή θητεία, Νάγκη. Καλός φαντάρος, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, καλές πολίτη. Πάμε να πούμε το διαγωνισμό και να υποδεκτούμε την Ελένα την Ακριτίδου που θα είναι εδώ κοντά μας σε λίγο. Έχουμε 5.000 ευρώ μετρητά και 15 χρυσές λίρες. Και ένα iPhone X. Κάτσε να πάρω και τα υπόλοιπα που είναι εκεί δίπλα και σας μπερδεύουν. Ένα iPhone X. Γιατί εγώ μια σύγχυση την έπαθα προηγουμένως. Ναι, καθώς έρχεται σου λέει τι δίνει δώρο ακριβώς η Στεφανίδου σήμερα και δίνει το iPhone X. Μπράβο, μα γιορτάζεις και σου κάνω τώρα τι να κάνουμε εμείς εσένα. Τι αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται παίρνετε τα μετρητά και τις χρυσές λίρες. Δηλαδή, Κυριακή κοντή γιορτή. Τελειώνει ο διαγωνισμός 90-11-51-51-51. Βίντεο Ελίνα Ακριτίδου. Η Ελίνα Ακριτίδου επέστρεψε και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μέσα από το επιτυχημένο σίριαλ «Μάνα εξ ουρανού». Δημήτρη! Μαμά! Αφήσε τον κάτω, θα φωνάξω την αστυνομία! Απαιτώ το όνομα του νεαρού! Γυάλισε. Η ηθοποιός έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την καθημερινή σειρά του Νίκου Φόσκολου «Καλημέρα ζωή». Στην τηλεόραση βρέθηκε σε νεαρή ηλικία όταν ακόμα ήταν 18 χρόνων. Είχε πάει για οντισιόν για τηλεπαρουσιάστριες και εκεί ο Νίκος Φόσκολος της πρότεινε να πάρει μέρος στη Λάμψη, δίνοντάς της έναν μικρό ρόλο. Μάλιστα, πολλές φορές είχε ξενυχτήσει στη γραφομηχανή για να παραδώσει τα σενάρια έτοιμα στο σκηνοθέτη. Όπως λέει η Ελίνα Ακριτίδου, έγινε επαγγελματίας από τον Νίκο Φόσκολο. Η ίδια για λίγα χρόνια χάθηκε από τα τηλεοπτικά δρόμενα γιατί ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Στο πρόσωπο του συζύγου της Γιώργου βρήκε τον τέλειο άνδρα, όπως λέει. Είναι μαζί 14 ολόκληρα χρόνια και είναι μητέρα τριών παιδιών, της Ροξάνης, του Νικόλα και του Αλέξιου Βενιαμίν.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει για τις σχέσεις με τις γυναίκες. Ανεξαρτήτως επαγγελματός, νομίζω ότι οι γυναίκες γενικά είναι πολύ ανταγωνιστικές και ζηλιάρες. Έχει υπάρξει γυναίκα ηθοποιός που αρνούνταν να βγει στο πλατό και να παίξει τη σκηνή, γιατί είχα κερδίσει εγώ έναν άντρα που διεκδικούσαμε και οι δύο. Η ίδια έχει επιλέξει να έχει δίπλα τις δύο φίλες, μεταξύ των οποίων και η Άννα Μιχαήλου που την πάντρεψε κιόλας. Μάλιστα, λίγο πριν παντρευτεί τον σύζυγό της, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες που τυχαία βρέθηκαν στο Δημαρχείο εκείνη τη μέρα, παρουσίαζε την Μιχαήλου ως μελλοντική σύζυγο του άνδρα της. Ελίνα Ακριτίδου κοντά μας, παρακαλώ, πολύ. Πολλά, τη γαλανομάτα. Επιτέλους κάποιος με έβαλε να μπω από μια πόρτα, να κάνω κι εγώ μια τέτοια είσοδο. Γεια σας. Πόσο μ' αρέσει να βλέπω τα κορίτσια της γενιάς μου. Α, ωραία, είπα, δεν ήξερα τι θα πεις. Πόσο μ' αρέσει να τα βλέπω να είναι σαν να έχουμε μπει χεράκι-χεράκι παρέα μαζί στο ψυγείο και να έχουμε μείνει ίδιες. Και πολύ το χαίρομαι αυτό. Μάνα τριών παιδιών. Ελπίζω να το βλέπουν και άλλοι έτσι από εμάς τις δύο. Εννοείται. Τρία παιδάκια λοιπόν, Τρία. Πόσο είναι το μεγαλύτερο? 12, 8 και 5. Μάλιστα. Άρα εσύ έχεις πέσει με τα μπούνια. Και θα αργήσω να βγω κιόλας. Καλό είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρότι αισθάνεσαι ότι θα αργήσεις έτσι να χαλαρώσεις λίγο, είναι ωραίο γιατί όταν φεύγει το ένα, θα έχεις ακόμη τον άλλον και το μικρό δε θα τον κρατήσουμε για πάντα, έχουμε πει. Εσύ τους αφοσιώθηκες λίγο όταν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία για λίγο και μετά επανήλθες δρυμύτερη. Κοίταξε, όταν πια ήταν τρεις, ήταν πολύ δύσκολα για να φύγω αμέσως από το σπίτι και να δουλεύω full time. Mm. Παρ' όλα αυτά κάτι έκανα, όχι στη δουλειά μου ως τοπιός, αλλά έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει λίγο να οργανώσεις το πράγμα για να μπορείς να βγεις ελεύθερα και να δουλεύεις, γιατί οι συνθήκες που δουλεύουμε είναι πολύ δύσκολες. Τι κόστος έχει αυτό στη μάνα, τη μάνα, την καριερίστα μάνα, που διχάζεται λίγο μεταξύ οικογένειας και δουλειάς? Δηλαδή, τα παιδιά μας είναι τα πάντα για μας, η οικογένειά μας, η ζωή μας, πρώτος στόχος. Από την άλλη όμως είναι και η αγάπη για τη δουλειά που έτσι λίγο μας σιγοτρώει μέσα μας. Εγώ αισθάνομαι πάντως ότι είμαι πολύ καλύτερη μητέρα, πολύ καλύτερη σύζυγος όταν δουλεύω. Οπότε νομίζω δεν έχω μπει ποτέ σε αυτό το δίλημα, τελείωσε. Θέλω να δουλεύω, χρειάζομαι να δουλεύω, με γεμίζει και συγχρόνως και από θέμα ανάγκης δουλεύω. Δεν είναι ότι δουλεύω μόνο γιατί μ' αρέσει. Γιατί είμαστε καλύτερες μαμάδες και σύζυγοι όταν δουλεύουμε? Γιατί, γιατί δεν τελειώνει η ζωή μας όταν κάνουμε ένα παιδί, έχουμε κι εμείς μια ζωή και μια πορεία. Δεν μπορώ ξαφνικά απλώς έγινε μητέρα και τελείωσε η ζωή μου στα 30 μου, ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω παιδιά. Είναι το κομμάτι της δημιουργίας το οποίο μας λείπει. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, επειδή έχω συναντήσει πολλές γυναίκες οι οποίες λένε τώρα είμαι μάνα, τελείωσε, και κλείνοντας το σπίτι, μεγαλώντας τα παιδιά, το κλείνοντας το σπίτι είναι σχετικό. Ναι. Αλλάζει ριζικά η ζωή τους. Οι περισσότερες πια σήμερα δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την τόσο διαφορετική ζωή από αυτή που κάνανε. Ναι, κοίταξε, είναι θέμα προτεραιότητων. Και εγώ έχω φίλες που είναι πολύ ευτυχισμένες σπίτι τους και θα πάνε και το γυμναστήριό τους. Εγώ θα αισθάνομαι ασύλλητος κυφήνας και θα είμαι όλη την ημέρα με νεύρα και θα νομίζω ότι δεν έκανα τίποτα. Είναι θέμα χαρακτήρα, νομίζω, και τι σου αρέσει. Εμένα πάντα μου άρεσε να δουλεύω. Και το διάστημα που έλειπες? Κοίταξε, το διάστημα που έλειπα καταρχήν 2 χρονιές δεν έλειπα επειδή το είχα επιλέξει. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη πρόταση να κάνω κάτι που να μου αρέσει. Τα άλλα 2 χρόνια ουσιαστικά έκανα μια άλλη εργασία, τέλος πάντων, που προσπάθησα, μια εταιρεία που προσπάθησα να ξεκινήσω, οπότε δεν είμαι ότι καθόμουν σπίτι μου. Προσπάθησες να δραστηριοποιήσεις ένα άλλο χώρο πέραν στο σπίτι? Έχω δραστηριοποιούμε και σε έναν άλλο χώρο παράλληλα. Πιο επιχειρηματικό, πέραν του θεάτρου και πέραν. Ναι. Αλλά ο χώρος είναι αυτός όμως, φαντάζομαι, έτσι, αυτό αγαπάς. Κοίταξε, πάντα μου λείπει, αλλά μου παρέχει την πολυτέλεια του να επιλέγω λίγο τα πράγματα που θα κάνω πια. Λογικό. Τα παιδάκια σου είναι αγοράκια, κοριτσάκια? Κορίτσι, αγόρι, αγόρι. Α, ένα κορίτσι και 2 αγόρια.
πιο πολύ τα πας εσύ καλά με τα κορίτσια, με τα αγόρια. Κοίταξε, αφού πέρασα το σοκ ότι μπορεί εγώ να έχω αγόρι. Γιατί σοκ? Ξέρω, το είχαμε φανταστεί και εγώ και ο πατέρας τους ότι μπορούμε να έχουμε μόνο κορίτσια. Αλήθεια. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άντρες και πολλές φορές και οι γυναίκες θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν το γιο. Εσείς δεν το είχατε έτσι το μάλλον? Όχι, και μάλιστα επειδή δεν μαθαίναμε πριν το φύλο, στη δεύτερη εγκυμοσύνη που ήταν ο πρώτος μας γιος, παίρνω τηλέφωνο μετά το υπερηχογράφημα που έχω πει σε αυτόν τον άνθρωπο: δεν θα μου πεις το φύλο. Εντάξει, εντάξει. Και μου λέει: βλέπω κάτι στα νεφρά, αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι αγόρι. Παθαίνω σοκ. Εγώ βγαίνω, δεν με ένοιαζε που μου έλεγε: βλέπω κάτι στα νεφρά. Γιώργο, δεν είμαι καλά. Μου είπε το φύλο. Θέλει να σου το πω? Όχι, κατάλαβα, αγόρι. Ναι, ναι. Πώς και έτσι, το έχεις αναλύσει καθόλου, το έχεις σκεφτεί? Κοίταξε, εγώ είχα αδερφή. Και μάλιστα αδερφή με πολύ καλή σχέση οι δυο μας. Οπότε είχα φανταστεί ότι το πιο ωραίο για την κόρη μου είναι να έχει μια αδερφή. Τα αγόρια δεν είχα ποτέ αδερφό να ξέρω πώς είναι. Και είχα φανταστεί ότι θα είναι κάτι πολύ δύσκολο, πολύ μακριά από μένα. Ο άντρας μου ωστόσο νομίζω παρά είναι, πώς να σου πω, τυπικός και καλός και ευγενής για να μεγαλώσει ένα αγόρι στα ελληνικά δεδομένα. Οπότε θεωρούσα ότι είναι πιο ασφαλής λύση να είμαστε με τα κοριτσάκια μας. Αλλά τελικά εντάξει, τώρα με τα δύο αγόρια έχει πέσει ισορροπία. Με την κόρσα σε φίλοι, κάνετε παρεούλα. Το φίλοι είναι πάντα σχετικό, έτσι. Ναι. Μια μαμά δεν μπορεί να είναι φίλη με την κόρη, πρέπει να είναι μαμά της. Αλλά έχετε αυτό το έλα να πάμε να ψωνίσουμε μαζί, να δούμε την ταινία την κοριτσίστικη μαζί, το δωμάτιο το κοριτσίστικο που το κάνω πολύ κέφι εγώ η μαμά. Έχετε αυτό το δεσμό το ξεχωριστό, μάνα-κόρη? Κοίταξε, έχουμε. Είμαστε, τώρα δεν ξέρω από θέμα τύχης ή αν εγώ το οδήγησα, είμαστε και δύο αγοροκόριτσα. Οπότε κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, αλλά πιο διαφορετικά. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά είχαμε πει και ξεκινήσαμε μαθήματα ακροβατικής. Κάνουμε διάφορα και πιο περίεργα, οι δυο μας. Έκανες κι εσύ. Κάναμε μαζί, ναι. Κάνουμε όμως πράγματα. Προσπαθώ με τον καθένα να κάνω κάτι ξεχωριστά, όπως και ο άντρας μου. Με τα αγόρια τι κάνεις? Ασχολούμαι με τα αθλητικά τους, γιατί ο άντρας μου, όπως δήλωσα, δεν είναι ο τυπικός Έλληνας μπαμπάς. Και τι αθλήματα κάνουν τα μικρά? Διάφορα. Κάνουμε ποδόσφαιρο, ένας κάνει τένις, ο άλλος κάνει στίβο, ξέρεις, απ' όλα. Τα κλασικά. Τα κλασικά. Ελίνα, είναι ο δεύτερος γάμος, έτσι, σωστά? Είναι ο δεύτερος γάμος. Έχουμε παντρευτεί, ναι, άλλη μια φορά. Μικρή. Σε πολύ μικρή ηλικία και όχι με τον Νίκο Γκάλη, πρέπει να σας παιδιά, πω, που νομίζουν όλοι. Διάβασα μια συνέντευξή σου. Πότε, δεν θυμάμαι. Που έλεγες ότι ακόμη νομίζουν ότι είμαι με τον Γκάλη και έχω κάνει παιδιά με τον Γκάλη. Κέρα, με σταματάμε σχεδόν πάντα στον δρόμο και μου λένε τι κάνετε, κοριτσάκι. Καλά, λέω. Ναι. Μου λέει πώς είναι με τα άλλα αδέρφια τη, με νόημα. Λέω, καλά, γιατί να μην είναι καλά. Μου λέει επειδή είναι από άλλο γάμο. Λέω, όχι, είναι από τον ίδιο γάμο και τα τρία παιδιά μου. Λέει, α, νομίζαμε ότι είναι τον Γκάλη το παιδί. Λέω, όχι, παιδιά, καμία σχέση. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, ο κόσμος σε συνδέει με ορισμένα πράγματα. Είναι μερικές σχέσεις όταν υπερπροβληθούν. Μετά ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει delete την εικόνα, το έχει εκεί. Και έχουν περάσει και 100 χρόνια μεταξύ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, αλλά εγώ δεν δίνω δικαιώματα γενικά για την προσωπική μου ζωή. Οπότε σου λέει ένα πράγμα, ακούσαν εκεί είναι. Δεν το συνειδητοποιούν. Λογικό. Αυτό είναι. Και από τον πρώτο γάμο σου ούτε τον ήξερα εγώ το μεταξύ, τι και πώς, ούτε θυμάμαι. Ναι. Και δεν είχες και παιδιά από τον πρώτο γάμο. Όχι, δεν τίποτα. Τίποτα. Ήταν δύο χρόνια που ήμασταν και δύο πάρα πολύ μικροί. Ένα πολύ καλό παιδί. Α, σαν και εμένα, και δύο χρόνια ξέρω. Ακριβώς, ήμασταν την ίδια εποχή κιόλα. Όχι, 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 αυτό ξέρει. Αδειά, ξέρει αυτό που δεν έχει και υποχρεώσει τίποτα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να ξανασχοληθεί. Μα εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ. Α, και κάνουμε την κόρη μας, δεν είμαστε παντρεμένοι. Ευτυχώς και στον άντρα μου δεν αρέσει ο γάμος. Βέβαια, ο άντρας μου, ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου είχε δηλώσει εμένα δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Πλάκα κάνει. Είσαι συνεπέστατος αυτό που λες. Τέλος πάντων, και έχουμε αποφασίσει ότι θα παντρευτούμε. Είμαστε πολύ καλά, όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα. Και έρχεται λίγες μέρες πριν γεννήσω το γιο μας, τον πρώτο, και μου λέει, ξέρεις, πρέπει να παντρευτούμε. Λέω, πρέπει. Γιατί πρέπει, μου λέει. Τελικά λέει, είναι καλύτερα αφού θα αγοράσουμε ένα σπίτι να, για φορολογικούς λόγους να είμαστε παντρεμένοι. Για φορολογικούς θα παντρευτώ για ένα σπίτι, όχι, μην μου το κάνεις. Και τελικά, ναι, έβαλα
το μαύρο ρούχο που είχα, γιατί ήμουν 3 μέρες πριν γεννήσω. Έλα! Ναι, και πήγαμε στο Δημαρχείο και σκεφτόμουν όλο το βράδυ, αχ, Θεέ μου, τώρα αν χρειαστεί να χωρίσω, πρέπει να πάρω διαζύγιο. Και με είχε πιάσει τρομερός πανικός. Και μπαίνω μέσα και είναι η κυρία αντιδήμαρχος, δεν θυμάμαι τι ήτανε, η οποία δεν μας λέει τίποτα άλλο, λέει, τώρα ξέρετε, η μόνη διαφορά από εδώ και πέρα είναι ότι αν χρειαστεί να χωρίσετε, θα πάρετε διαζύγιο. Λέω, δεν μπορεί να κοροϊδεύουν, κάποιος μου κάνει πλάκα. Γενικά βαριέσαι εύκολα. Γενικά βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Τα πάντα. Αλήθεια. Και... γι' αυτό κιόλας είχα και όλες μου οι σχέσεις ήταν τρίχρονες, εκεί έκανα ένα κύκλο στα 3 χρόνια. Αλλά τώρα είσαι 14 χρόνια. Τώρα 15, στις 16 μηνός. Εντάξει, τώρα πάει τελείως. Αυτό ήταν. Το παλεύεις με τις σχέσεις. Δηλαδή, κοίτα, επειδή και εγώ είμαι πολλά χρόνια με τον σύντροφό μου, ξέρω καλά ότι για να, όταν έχεις και παιδιά, καθημερινότητα αυτά, υπάρχει αυτή η τριβή κόπωση, θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια για να διατηρήσεις τη σπίθα, τον έρωτα, τη μαγεία, όλο αυτό. Στη συγκεκριμένη σχέση πρέπει να ομολογήσω ότι μου βγαίνουν όλα εύκολα, γιατί είμαστε από εντελώς διαφορετικούς χώρους, δεν έχουμε καμία κοινή, ας πούμε, ζωή μες την ημέρα. Οπότε είναι ο άντρας που σου έρχεται το βράδυ έκπληξη, ας πούμε, στο σπίτι και αυτό είναι ωραίο. Επίσης είναι ένας άνθρωπος πολύ φιλελεύθερος, γιατί εμένα το πρόβλημά μου και που βαριέμαι είναι ότι γενικά φοβάμαι μη με εγκλωβίσει κάποιος σε κάτι. Το καλό. Ναι. Έχεις τέτοια θέματα. Πολύ σοβαρά. Οπότε... θα μας τα αναλύσει μετά τις διαφημίσεις, μου λένε, και θα πω και το διαγωνισμό άλλη μια φορά. 5.000 ευρώ, 15 χρυσές λίρες, ένα iPhone X, μα τι άλλο να δώσουμε εμείς ως εκπομπή. 90 11 51 51 51 και διαφημίσεις. Κριτή, είσαι φαινόμενο παπατά. Έχεις αυτό το γλυκό, αγγελικό, πολύ θηλυκό, feminine προσωπάκι με τα μπλε τα ματάκια, τα μαλάκια, αυτή την παιδικότητα στα χαρακτηριστικά, τη γλύκα αυτή. Και είσαι ένα γοροκότσο που δεν ήθελε να παντρευτεί, που έκανε ένα παιδί και μετά σκεφτόταν, δεν θέλω με τίποτα να κάνω άλλα. Πού τα άκρυβες όλα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν κάνετε το πρώτο παιδί, μετά, όταν ήταν να προχωρήσετε, ο σύζυγος που δεν ήθελε παιδιά σου, πένα... Α, ναι, αυτό πρέπει να το καταγγείλω. Με παραπλάνησε, μου είπε δεν θέλω παιδιά και έχει κάνει 3. Είδες, δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν του τα έκανες εσύ δηλαδή τα παιδιά. Όχι, μου τα έκανε, Τατιάνα μου. Έτσι είπιστε. Τύπου ως εκπλήξεις, α, έμεινα εγγυός. Όχι, είμαι το αντίθετο. Εγώ είμαι πολύ ευθύς, νομίζω. Και ίσως παραείμαι ευθύς στις σχέσεις μου. Εγώ είχα πει, εντάξει, ένα παιδάκι, είμαστε μια χαρά, όλα καλά. Και ο καλός μπαμπάς αποφάσισε ότι θέλει να κάνει το χατήρι στην κορούλα του. Και γεμίσαμε παιδιά. Τα οποία σε ποιον μοιάζουν, σε σένα, στο σύζυγο. Πρώτο, τρίτο στην οικογένεια του άντρα μου. Ο μεσαίος, νομίζω, με κάποια προσπάθεια μου μοιάζει. Α. Γιατί προσπάθεια, παιδί μου. Δεν είναι ότι τον βλέπεις και λες τη στόση μαμά του, αλλά ονειρεύομαι ότι μου μοιάζει. Λοιπόν, στη σειρά, στο Μάνα εξ ουρανού, είσαι μία τρόφι wife. Μία γυναίκα τρόπεο, ενός κρεοπόλη, κρεατέμπορας, τι είναι ο σύζυγός σου, κρεατέμπορας. Φιλιά. Στον αγαπημένο μου σύζυγο που είναι και ο σκηνοθέτης μας. Ναι. Και... Α, είναι και σκηνοθέτης. Ναι, σειρά. Και το τι του λέμε δεν μπορείς να φανταστείς για το φοβερό ρόλο. Η οποία είσαι σύζυγος του κρεατέμπορα και δεν εργάζεσαι και είσαι υπερτέλεια μάνα πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ναι. Προσπάθησα όταν πήρα το ρόλο να σκεφτώ ποια φίλη μου, ποια γνωστή μου είναι κάπως έτσι. Όπου ομολογώ ότι έχω κλέψει από πολλές φίλες διάφορα στοιχεία για να γίνω η τέλεια μαμά. Και με έχει δελεάσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, το ομολογώ. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου σίριαλ και πολύ αγαπημένος ρόλος. Τη σπάς τη Μαρία Σολομού αφάνταστα, την αρρωσταίνεις. Μα είναι δυνατόν, σκέψου τι ρόλο μου δώσανε, να καταφέρνω να τη πάω στη Μαρία Σολομού. Ποιος εγώ, το καλό κοριτσάκι.
Με τις γυναίκες γενικώς, διαβάζαμε σε κάποιες συνέντευξεις ότι οι σχέσεις σου είναι λίγο ιδιαίτερες. Λοιπόν, δηλαδή, ήθελα να το τονίσω για αυτή τη συνέντευξη, γιατί δυστυχώς ξέρεις, κάνουμε πάντα αυτούς τους κραυγαλαίους τίτλους όπου τους διαβάζεις και λες δεν τα είπα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τις γυναίκες, έτσι μην είμαστε υπερβολικές. Απλώς θεωρώ ότι γενικά ταιριάζω πιο εύκολα με τους άντρες. Δεν έχουμε τόσα κοινά ενδιαφέροντα με τις γυναίκες και γενικά δεν αντέχω αυτή τη ζήλια. Γι' αυτό είναι κάτι που δεν το έχω καθόλου σε χαρακτήρας και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Και όσον αφορά τον άντρα που δεν είχαμε, που υποτίθεται κονταροχτυπηθήκαμε με συνάδελφο, εννοούσα σε ρόλο. Ο άντρας ήταν ρόλος, δεν ήταν άντρας. Ήθελα να το διορθώσω. Συνέντευξη. Ήταν η συνέντευξη και επειδή έχει γίνει χαμός ότι εγώ κονταροχτυπήθηκα με συνάδελφο καταρχήν. Έτσι ανέφερε το δημοσίευμα. Δεν κονταροχτυπιέμαι με συνάδελφους γιατί δεν τα φτιάχνω ποτέ με κανέναν από τη δουλειά. Δεν είσαι ανταγωνιστική πάντως πάνω στη δουλειά. Όχι, δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστική και πιστεύω πολύ στην ομαδική προσπάθεια. Η σειρά σας άλλαξε μέρα και ώρα προβολής στο Μάνα εξ ουρανού. Ναι. Προβάλλεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή τώρα. Και λίγο πιο αργά. Στις 10? 10 και 20. Να σου πω κάτι. Να προλαβαίνουμε κι εμείς οι μάνες να βάζουν τα παιδιά μας για ύπνο. Να βλέπουμε τη σειρά. Διότι αυτές οι σειρές εκεί στις 9 η ώρα. Ώσπου να το κάνει αυτό, ώσπου να κάνει ένα μπάνιο, ώσπου να δει τα τελευταία μαθήματα που έχει, ώσπου κάτι να φάτε όλοι μαζί, ώσπου αυτό. Είμαστε στο τρέξιμο. Αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ώρα για το συγκεκριμένο, γιατί όντως αφορά εμάς τους γονείς, οπότε είναι πολύ... θα είναι πολύ καλό. Με τη Μαρία Σολομού, εντωμεταξύ, επειδή είσαστε και οι δύο έτσι λίγο... έχετε ένα τσαμπουκά, είσαστε λίγο αγοροκόριτσα και οι δύο, δηλαδή έχετε το ίδιο στυλάκι, πρέπει να ταιριάζετε κιόλας, δηλαδή πρέπει να... αισθάνομαι ότι εσείς θα μπορούσατε και παρέα να κάνετε οι δυο σας. Είναι από τις συναδέλφες που από την πρώτη, ναι, από την πρώτη μέρα αισθάνομαι ότι την ήξερα από πάντα. Δεν έχει χρειαστεί, ξέρεις, με ένα βλέμμα, είναι... καλά, είναι πολύ καλή συνάδελφος, τους ή άλλος, αλλά γενικά... περνάμε πάρα πολύ καλά σε αυτή τη δουλειά που είχα πολλά χρόνια, να το πω αυτό, ότι ξεσπάς ένα καινούριο σύριαλ και είναι όλα καλά από την αρχή. Εσύ έχεις κάνει στο παρελθόν πολύ σύριαλ και μάλιστα κάποια στιγμή όλοι εσείς που δουλέψατε με τον Νίκο το Φόσκολο, φάγατε μια απόρριψη κάποια στιγμή, δηλαδή είναι αυτό ξέρεις, που γίνεται κάτι τρελή μόδα, που όλοι παθαίνουν για χρόνια μαζική ιστερία, που όλοι ασχολούνται μόνο με αυτό και που όταν ολοκληρώσει τον κύκλο του, μετά αρχίζει ένα στυλ του τύπου «Α, όχι μόνο τώρα, αυτή ήταν το Φόσκολο, πάμε για άλλα». Δηλαδή, πολλοί κόσμος για κάποια χρόνια έφαγε ένα χι λόγω αυτού, άλλοι όχι πάλι. Αλλά αυτό είναι κλασικό ελληνικό. Εδώ στο γήπεδο βλέπεις, παίζει σήμερα καταπληκτικά ο αγαπημένος τους παίκτης και είναι ο Θεός. Σε 10 λεπτά έχει χάσει ένα καλάθι, ας πούμε, και είναι ο χειρότερος παίκτης που έχουμε δει στη ζωή μας. Σωστό. Εντάξει, και ο προπονητής άχρηστος. Ναι. Για πώληση. Εμένα δεν με πείραξε, να σου πω την αλήθεια. Καταρχήν το περίμενα. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι γενικά σε μένα έχουν φερθεί όλοι πολύ καλά σε αυτή τη δουλειά. Οπότε είμαι καλομαθημένη. Σωστό. Και δεν έχω παράπονο. Σωστό. Απλώς άλλοι συνάδελφοί σου. Δεν ναι. Κατάφερα να κάνω τη στροφή. Δηλαδή, είσαστε κάποιοι οι οποίοι συνεχίσατε, κάτι ας πούμε, ναι. Ένα δουλάκι. Εσύ συνέχισες. Υπήρξαν άλλοι συνάδελφοι που για κάποιο λόγο μετά από αυτές τις σειρές. Σωστά. Η Ελίνα είχε την ευκαιρία μετά να μεταπηδήσει και στο Μέγκα. Ναι. Και σε ναι. Μία από τις πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλες επιτυχίες τότε σαν σύριαλ mm-hmm. καθημερινό, την απαγορευμένη αγάπη. Ναι, αν το οποίο λάθος. Πρέπει να ομολογήσω ήταν η μόνη δουλειά που έχω φοβηθεί να τολμήσω τέλος πάντων να το κάνω. Γιατί ακριβώς ήταν από το ένα καθημερινό σε ένα κανάλι, σε άλλο καθημερινό και δεν ήξερα τι θα ακούσω. Και τελικά και εκεί μου φερθήκαν πολύ καλά και ήταν πολύ αγαπημένη δουλειά και αυτή και κάναμε πολύ καινούρια πράγματα γιατί πιστεύω, μου έλεγε μια φίλη μου τις προάλλες η οποία δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, μένει στο εξωτερικό, μου λέει να σου πω κάτι, έχω δει Φόσκολο λίγο όταν έπαιζες εσύ για να σε δω και αναρωτιόμουν γιατί μερικοί ηθοποιοί μιλούσατε κανονικά και άλλοι όχι. Οπότε και αυτό παίζει ένα ρόλο, το πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη δουλειά που πας. Ο Νίκος ο Φόσκολος, ο οποίος για μένα ήταν πολύ αγαπημένος δάσκαλος και του οφείλω πάρα πολλά πράγματα, δεν σε οδηγούσε σε μια μανιέρα στο να κάνεις κάποια πράγματα. Okay, ο λόγος του ήταν ιδιαίτερος. Διαφορετικός, μπορεί να το θεωρούν κλισέ, οτιδήποτε, αλλά σε άφηνε ελεύθερο να εκφράσεις αυτό που μπορείς να κάνεις. Οπότε πιστεύω ότι και αυτοί που ξεχώρισαν ήταν αυτοί που το αντιμετώπισαν ιδιαίτερα και δεν το φοβόντουσαν.
Μάλιστα. Ελίνα Κριτίδου, στηνόμαστε 5 Παρασκευή βράδυ στις 10 παρά να δούμε το Μάνα εξ ουρανού, την Μαριλίζα, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Την πρόεδρο που της πάει στη Μαρία της Σολομού, που τα παιδιά της φοιτούν στο ίδιο σχολείο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήρθες και μας τίμησες εδώ στην εκπομπή. Και να είσαι πάντα μια ευτυχισμένη μαμά. Επίσης και ό,τι θέλετε, οι υπόλοιποι που δεν ξέρω την οικογενειακή σας κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Λοιπόν, λέω το διαγωνισμό, έχουμε και λέμε. 5.000 ευρώ μετρητά και βλέπω εκεί τις χρυσές τις λίρες αραδιασμένες. 15 χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ μετρητά, τα οποία παίρνετε την Παρασκευή. Αυτήν την Παρασκευή, ενώ σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας διεκδικείτε ένα iPhone 6. Σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή, ένας από εσάς θα μάθει αν το iPhone 6 θα γίνει δικό του, αν το iPhone 6 θα περάσει στα χέρια του. 9011-51-51-51 μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του star.gr για να διαβάσετε όλους τους όρους του διαγωνισμού αναλυτικά. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Καλή σας επιτυχία. Τώρα, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα μιλήσουμε για το μυστηριώδη θάνατο ενός 37χρονου στη Λακωνία. Μία μοιραία γροθιά και αντιφατικές μαρτυρίες δεν έχουν ακόμη διαλευκάνει το πόσο νέος αυτός άνδρας έφυγε από τη ζωή. Αρχικά λοιπόν κάποιοι ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι ο 37χρονος έφυγε πάνω σε ένα χορό. Λίστρησε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του. Αργότερα όμως άρχισαν να μαθαίνουν ότι ένας θαμώνας, ένας Ρουμάνος, του κατάφερε μια γροθιά που ίσως να ήταν και η θανατηφόρα. Θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον Βαγγέλη τον Κοντάκο, τον αδελφό του θύματος, Γιώτα Κυπουρού, που έχει κάνει το ρεπορτάζ είναι κοντά μας. Καλησπέρα Γιώτα. Θα δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι όποιος γνωρίζει κάτι, να πει κάτι για τον αδερφό μου, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση τι ακριβώς έχει γίνει. Με τρεμάμενη φωνή, ο Βαγγέλης Κοντάκος ζητά την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον μυστηριώδη θάνατο του αδελφού του. Του 37χρονου Θοδωρή, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή του λίγες ώρες μετά την αλλαγή του νέου χρόνου και ενώ διασκέδαζε σε μπαρ των Αγίων Αποστόλων Λακωνίας. Στην αρχή μου είπαν ότι ήταν τροχαίο. Μετά μου είπαν ότι ήταν καυγάς. Τώρα, τι ακριβώς έγινε μέσα στο μαγαζί, πώς εξελίχθηκε και ήρθανε σε καυγά και έγινε όλο το σκηνικό αυτό που έγινε και ο αδερφός μου βρέθηκε αυτή τη στιγμή να είναι στο χώμα, δεν το γνωρίζω. Όπως λέει ο Βαγγέλης, τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, ο αδελφός του είχε πάει στο μπαρ για να πιει ένα ποτό. Εκεί, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, διαπληκτίστηκε με μια παρέα Ρουμάνων, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να του κατέφερε μια γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο 37χρονος να σοριαστεί στο έδαφος. Ένα 24ωρο μετά, το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή στον Ερυθρό Σταυρό, όπου είχε μεταφερθεί εσπεσμένα. Συγκλονισμένος, ο πατέρας του θύματος λέει ότι πληροφορήθηκε το περιστατικό από τον ιδιοκτήτη του μπαρ όταν τον συνάντησε τυχαία στο χωριό το πρωί της πρωτοχρονιάς. Τυχαία τον είδα απ' έξω, πήγα να του πω τα χρόνια πολλά και μου είπε ψέματα ότι ο γιος μου έπεσε μέσα στο χορό. Και εκ των υστέρων έμαθα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, ότι τον σκοτώσανε μέσα τρεις Ρουμάνοι. Βέβαιος ότι ο θάνατος του 37χρονου δεν προήλθε από ένα τραγικό ατύχημα την ώρα που χόρευε, ήταν και ο ξάδελφός του, ο οποίος υποστηρίζει ότι μίλησε με τον ιδιοκτήτη του μπαρ λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Είχαμε καταλάβει πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ από το πρωί ήμουν σίγουρος ότι δεν έχει χτυπήσει το παιδί αυτό στο χώρο. Μίλησαμε τον ίδιο μόλις έδωσε την κατάθεση μετά. Μου λέει αν και έχω εντολή να μην μιλήσω από την αστυνομία, θα σου πω, μου λέει, τι έγινε. Εκεί λοιπόν του είπε ότι ο Μακαρίτης ζήτησε, ας το πούμε, ζήταγε τσαμπουκά από τους Ρουμάνους. Όπως υποστηρίζει ο ξάδελφος του θύματος, κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης του μπαρ τηλεφώνησε στο κέντρο υγείας Νεαπόλεως και ζήτησε ασθενοφόρο. Του είπαν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Καθίσανε εκεί, του ρίχνανε νερό πάνω του, τον είχαν μάλιστα
γυμνό από τη μέση και πάνω. Αποφάσισε αυτός με τους Ρουμάνους να τον εβάλει στο αυτοκίνητό του και να τον πάει στο κέντρο υγείας. Πήγε στο κέντρο υγείας μόνος του, δεν τους είχε αυτούς μαζί. Και εκεί, όταν τον ρωτήσαν τι έγινε, τους είπε ότι τους είχε πει προηγμένως ότι έπεσε στον χώρο ενώ χώραγε. Γιατί η αστυνομία να μην ειδοποιηθεί από το πρωί, γιατί να μην πιάσει τους Ρουμάνους, γιατί να μην ειδοποιήσει την ώρα που γινόταν η φασαρία, εφόσον δεν μπορούσε να τους κρατήσει και τους άφησε και τους σκοτώσανε. Αποκαλυπτική για τα όσα συνέβαιναν στο μαγαζί λίγες ώρες πριν σωριαστεί στο έδαφος ο Θοδωρής Κοντάκος, είναι και η μαρτυρία ενός ανδρόγυνου που διασκέδαζε στο συγκεκριμένο μπαρ τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Κάτσαμε σε μια γωνία και παραγγείλαμε ένα μπουκάλι ουίσκι. Αυτή, όχι ότι κάτι συγκεκριμένο, αλλά συνέχεια ψαχνόντουσα. Δηλαδή, πώς εννοώ, ήταν για καυγά. Ναι. Όπως και έγινε πριν να το συμβάν με τον Θοδωρή, έγινε ένα καυγά με Βουλγάρους, τον οποίο τον χτυπήσαν πριν. Όσο βρισκόσασταν εσείς στο μαγαζί, ναι, ο Θοδωρής είχε κάποια επαφή με τους Ρουμάνους? Απολύτως καμία. Σε εμάς ήρθε στην παρέα μας, χόρεψε μαζί μας. Και ο Θοδωρής είναι ένας τύπος που όταν τον πείραζε, δεν πείραζε ούτε μυρμήγκι. Πειράζανε και τις γυναίκες σας? Πειράζανε. Όταν χωρίζει μια γυναίκα και κάθεται κάποιος πίσω δίπλα της και την κοιτάει προκλητικά στο... Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι σωστό αυτό, σωστή συμπεριφορά. Προκαλεί. Ναι, προκαλεί, προκλητική. Το νωρίς χόρευε και εγώ με άλλος από παρέα μας το χτυπήσαμε παλαμάκια. Μετά ακριβώς που τελείωσε να χορέψει, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Και τότε σπάσανε ένα ποτήρι. Πολύ μεθυσμένοι. Τρέχανε έτσι ανάμεσά μας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις Ρουμάνοι υποστήριξαν στις καταθέσεις τους πως το θύμα ήταν εκείνο που άρχισε τον καυγά μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού κάνουν λόγο για ένα καλό καρδοπαλικάρι που δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρίες. Ήταν ένα παιδί πολύ καλό. Όποιος το ζητούσε για οτιδήποτε να ή να βοηθήσει να δουλέψει, ήταν πρόθυμος. Ένα παλικάρι είναι καλόκαρδο, δούλευε με το μεροκαματάκι του. Εναντίον του ενός Ρουμάνου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ σήμερα αναμένονται και οι καταθέσεις στα μόνον του μαγαζιού. Βαγγέλη μου, αδελφός σου, δύο ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Είχε. Πόσο χρόνο τα παιδάκια του? 11 και 7. Μάλιστα. Η σύζυγός του εργάζεται? Όχι. Άρα ο αδελφός στην ουσία συντηρούσε την οικογένεια, ο αδελφός σου μεγάλωνε τα παιδιά, ναι, τα οποία μείναν ορφανά. Και μάλιστα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Δυστυχώς, ναι. Σε μια στιγμή, μια ημέρα που, μια ημέρα χαράς, μια ημέρα γλεντιού, ένα βράδυ, έτσι ξαφνικά. Ναι, είναι πολύ περίεργο πράγμα το να βγεις να πας να πιεις ένα ποτό και να μην ξέρεις να μαγειρίσεις σπίτι σου. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πούμε περισσότερα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την υπόθεση που καλύπτεται από πέπλο μυστήριου. Με τον θάνατο, δολοφονία, μυστήριο στη Λακωνία ενός 37χρονου πατέρα δύο παιδιών, του Θοδωρή, τον βλέπετε στη φωτογραφία, του Θοδωρή του Κοντάκου, ο οποίος βγήκε την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, πως βγαίνει όλος ο κόσμος, να πιει ένα ποτό με την παρέα του και κατέληξε νεκρός. Πώς? Έχουμε τον αδελφό του, τον Βαγγέλη τον Κοντάκου, στο στούντιο κοντά μας. Βαγγέλη, πες μας λίγο τι έγινε εκείνο το βράδυ. Ο αδελφός λοιπόν βγήκε έξω για ένα ποτό. Πήγε. Τι μέρος είναι αυτό, γιατί το μυαλό πολλών πάει στο «Α, μήπως πήγε σε ένα κακόφημο μπαρ, μήπως πήγε κάπου που...» Ξέρεις τώρα, σε μέρη που έχει γυναίκες, που στην ελληνική περιφέρεια έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν. Βγαίνουν οι άντρες, πάνε τα βράδια, σε μέρη που υπάρχουν αλλοδαπές γυναίκες, που αυτό. Τι μέρος ήταν αυτό που πήγε? Όχι, δεν είναι τέτοιο μαγαζί. Είναι κλαμπ, κανονικό κλαμπ, οικογενειακό. Έχουν πάει και πολλοί άνθρωποι με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους. Οπότε δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο μαγαζί. Πήγε μαζί με φίλους? Ήτανε φίλοι του με τις γυναίκες τους? Ήτανε μια παρέα από ό,τι γνωρίζω. Από όσο γνωρίζω κι εγώ, υπήρχαν κάποιοι
οικογενειακή στενή φίλη. Mm-hmm. Υπήρχαν και συγγενείς νωρίς, όπως ο αδερφός του πατέρα μου, mm-hmm. με την γυναίκα του. Μα ήταν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή ήταν και ο θείος. Ναι, ναι, ήταν πολύ. Ο θείος σας δηλαδή, με την γυναίκα του. Ήταν, ας το πούμε, μια οικογενειακή φιλική παρέα με τις γυναίκες τους οι άνθρωποι και πήγαν έξω να διασκεδάσουν. Κλαμπ. Τι έγινε στη συνέχεια? Με βάση όσα έχουν ακουστεί, γιατί ακόμα δεν έχουμε το ακριβές γεγονός πώς έχει γίνει, γιατί κάποιοι κρατάνε το στόμα τους κλειστό ή δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιος καυγάς έγινε μέσα στο μαγαζί από τις 4 και 20 τα ξημερώματα και μετά. Μιλάω πάντα πάνω για το θέμα του αδερφού μου. Ναι. Όλο λοιπόν το σκηνικό έγινε από τις 4 και 20 και μετά. Το λέω με σιγουριά αυτό γιατί μέχρι τις 4 και 20 υπήρχε άνθρωπος δικός μας μέσα που μέχρι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν είχε γίνει κάτι. Το μόνο που ξέρω με σιγουριά είναι ότι οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί ψαχνόντουσαν συνέχεια για καυγά. Πειράζαν συνέχεια και γυναίκες. Το λες, οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί. Υπήρχε μια παρέα αλλοδαπών. Αλλοδαπών, Ρουμάνων νομίζω. Ακριβώς. Οι οποίοι είδαν οι φίλοι του αδελφού σου που ήταν εκεί και οι συγγενείς ότι υπήρχε κάποιο θεματάκι, κάποιος ηλεκτρισμός, κάτι γινότανε μέσα στο μαγαζί. Ακριβώς. Το οποίο ήταν τι? Συνέχεια πειράζανε τις γυναίκες αλλωνών αντρών που βρισκόντουσαν εκεί ήδη. Mm-hmm. Και από ό,τι άκουσα πειράζανε και κάποιων Βουλγάρων γυναίκες που ήταν εκεί πέρα. Από ό,τι έμαθα έγινε και κάποιος καυγάς μεταξύ τους, mm-hmm. πιο νωρίς από το περιστατικό με τον αδερφό μου, mm-hmm. γύρω στις 3 περίπου. Το οποίο ο υπεύθυνος καταστήματος δεν ενημέρωσε την αστυνομία. Ενώ έγινε κάποιος καυγάς στις 3 νωρίτερα, δεν εκλήθη η αστυνομία. Προφανώς διευθετήθηκε εκ των έσω, ηρέμησαν τα πνεύματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και σταμάτησε το θέμα εκεί. Το επιβεβαιώνουν και θαμώνες αυτό που ήταν εκείνο το βράδυ στο μαγαζί. Κάποιος συγχωριανός του θύματος ήταν με τη γυναίκα του, τον ακούσαμε και στο βίντεο. Είπε πως από την πρώτη στιγμή που πήγανε στο μαγαζί, οι άνθρωποι αυτοί αναζητούσαν κάποια αφορμή προκειμένου να κάνουν φασαρία. Και ότι ενώ χορεύαν οι γυναίκες τους, του συγχωριανού δηλαδή, του θύματος και κάποιων άλλων, πήγαιναν και χτυπούσαν προκλητικά παλαμάκια και τις κοιτούσαν έτσι σε μέρη. Με περίεργο τρόπο του σώματός τους. Άρα είχαν μια προκλητική συμπεριφορά η παρέα των Ρουμάνων απέναντι στις γυναίκες που ήταν μέσα στο κατάστημα. Γυναίκες που συνοδεύονταν από διάφορες παρέες. Ακριβώς, ακριβώς. Από τη δικιά σας, από άλλες παρέες. Πώς καταλήγει νεκρός ο αδελφός σου, Βαγγέλη μου? Εσείς ειδοποιηθήκατε πότε ότι εξέπνευσε ο Θοδωρής? Εμείς δεδομένο και σίγουρα το είχαμε από το γιατρό στον Ερυθρό Σταυρό εδώ στην Αθήνα στις 9 και 5 στις 2 Δευτέρου, mm-hmm. στις 2 πρώτου, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι. στις 2 πρώτου, γύρω στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Mm-hmm. Στην ουσία όμως ο αδερφός μου ήταν νεκρός ήδη από την προηγούμενη. Πώς, τι έγινε? Με βάση των γιατρών, τη γνωμάτευση των γιατρών, είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Να σας ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη μου. Άλλοι φίλοι δικοί σας εκεί, θαμώνες, παρόντες στο περιστατικό, δεν υπήρχαν? Έμπαινε ο αδελφός σου μόνο στο τέλος? Δεν νομίζω, δεν πιστεύω δηλαδή, γιατί από ό,τι έμαθα εγώ ότι αυτό το μαγαζί μέχρι τις 6.30-7 το πρωί υπήρχε συνέχεια κόσμος μέσα. Οι άνθρωποι της παρέας, οι φίλοι του, οι άνθρωποι που ήταν μαζί του, τι είπαν. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο δεν μιλάει κάποιος για να διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα φοβούνται, δεν θέλουν να έχουν συνέπειες. Δεν μιλάνε ούτε οι δικοί σας, ούτε οι φίλοι του αδερφού σου? Ακούστε να δείτε, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ψαχνόμαστε συνέχεια για στοιχεία, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς καν τι έχει γίνει. Άλλοι λένε ότι τον χτυπάγανε 3 Ρουμάνοι συνέχεια μπουνιές στο κεφάλι. Το οποίο μετά και τον αφήσαν σε μια καρέγκλα και κάτσε μέχρι τα ξημερώματα, αφού του ρίχναν τα νερά, όπως είπε και ο ξαδερφός μου πριν στο βίντεο, και ότι γύρω στις 6.30 περίπου το πρωί,
που θέλανε να κλείσουν πια το μαγαζί για να φύγουνε, εκεί διαπιστώσανε ότι έτρεχε αίμα από τα αυτιά. Και εκεί τρομοκρατηθήκανε και τον πήγανε γρήγορα στο νοσοκομείο. Η αρχική μαρτυρία, δηλαδή η αστυνομία αρχικά, από ό,τι γνωρίζουμε, ενημερώθηκε ότι ο άνθρωπος γλίστρησε όταν χόρευε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι. Αυτή ήταν η αρχική μαρτυρία του καταστηματάρχη. Είναι επίσημα καταγεγραμμένη κατάθεση γιώτα στην αστυνομία? Όχι στην αστυνομία. Αυτό ο ιδιοκτήτης το είχε πει στον πατέρα του Βαγγέλη και του θύματος, mm-hmm. όταν το συνάντησε τη μέρα της πρωτοχρονιάς τυχαία και του είπε χρόνια πολλά. Του είπε ότι δεν έμαθες τι έπαθε ο γιος σου. Έπεσε πάνω στο χορό, χτύπησε και είναι στο κέντρο υγείας στην Νάπολη. Στους αστυνομικούς, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, είπε ότι υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και των Ρουμάνων και πάνω σε αυτό τον καυγά που είχαν, έπεσε και χτύπησε. Τώρα, ακριβώς τι συνέβη, είπε ότι δεν γνωρίζει πώς χτύπησε ο αδελφός του. Το ζήτημα είναι ότι στη συνέχεια, αφού ο αδελφός σου μένει ανέστητος μέσα στο μαγαζί, αργεί αρκετά, σύμφωνα με μαρτυρίες, να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο. Mm-hmm. Τι έγινε? Από ό,τι έμαθα με πληροφορίες, τηλεφωνήσανε στο κέντρο υγείας Νεαπόλεως για ασθενοφόρο. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο ή δεν υπήρχε οδηγός εκείνη τη στιγμή. Για να μην παίρνω και ανθρώπους στο λαιμό μου. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Σύμφωνα με το κέντρο υγείας. Σύμφωνα με το κέντρο υγείας. Τις νύχτες των γιωτών. Με κάποιο τρόπο, επειδή κάνω χρόνια αυτή τη δουλειά, την πρωτοχρονιά, την παραμονή, τα Χριστούγεννα, κάτι συμβαίνει και κάποιος άνθρωπος χάνεται εξαιτίας τέτοιων περιστατικών. Τηλεφώνησαν λοιπόν και δεν υπήρχε ασθενοφόρο εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Έμεινε καμιά ώρα πεσμένος στο μαγαζί ανέστητος ο αδελφός σου. Μία ολόκληρη ώρα και μετά αποφασίζουν να κάνουν τι? Αποφασίσανε ο ιδιοκτήτης, με βάση ό,τι έχει ακουστεί πάντα, έτσι. Ο ιδιοκτήτης μαζί με αυτούς τους τρεις αλλοδαπούς Ρουμάνους να τον εφορτώσουν σε ένα βαν του ιδιοκτήτη του καταστήματος και να τον πάνε στο κέντρο υγείας. Άρα εσύ μας λες τώρα ένα λεπτό ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με τους τρεις Ρουμάνους δεν ήταν κάποιοι απλοί πελάτες, γνωρίζονταν. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε και στα σίγουρα. Γιατί λες ότι τον φόρτωσε ο ιδιοκτήτης με τους Ρουμάνους μαζί για να μεταφερθεί, εκτός και αν προσφέρθηκαν απλά να βοηθήσουν αυτοί. Πάντως τον μετέφερε μόνο ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μαγαζιού στο κέντρο υγείας. Ο ίδιος τον μετέφερε. Οι άλλοι δεν εμφανίστηκαν. Οι άλλοι δεν ήταν στο κέντρο υγείας. Εσύ ξέρεις ότι αυτοί που προκάλεσαν το θάνατο του αδελφού σου, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν το θάνατο του αδελφού σου, βοήθησαν τον ιδιοκτήτη να το μεταφέρει από κάποια μαρτυρία? Όχι. Το λέω γιατί ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού πιστεύω ότι δεν έχει το σωματότυπο να καταφέρει να σύρει τον αδερφό μου και να τον βάλει μέσα στο φορτηγάκι μόνος του. Γιατί ο αδερφός μου ήταν, από ό,τι βλέπετε και στις φωτογραφίες που υπάρχουν, ήταν βαρύς άνθρωπος. Τα κιλά του υπολογιζόντουσαν γύρω στα 100 με 110 κιλά. Α, μάλιστα. Με βάση λοιπόν το σωματότυπο που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ήταν λίγο δύσκολο να καταφέρει να τον τραβήξει, να τον βάλει μες στο φορτηγό μόνος του. Ο αδερφός σου λοιπόν όταν φτάνει στο κέντρο υγείας, επειδή δεν έφερε τραύματα στο πρόσωπο, γιατί είπες ότι τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Φαντάζομαι ότι οι γιατροί, αν τον χτυπούσαν στο κεφάλι, είχαν πέσει τρεις Ρουμάνοι και τον χτυπούσαν στο κεφάλι, φαντάζομαι ότι θα είχε κάποια εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. Κάποιους μόλοπες, κάποιες εκχυμώσεις, κάτι θα φαινότανε στο κεφάλι. Δεν είχε κάποια τέτοια τραύματα. Θα σας εξηγήσω. Με γραφτό έγγραφο που έχω από το κέντρο υγείας Νεαπόλεως, υπήρχαν τραύματα στη μύτη και στο αυτί, στο δεξί αυτί. Είχε αιμορραγία. Αιμορραγούσε από τη μύτη και από το δεξί αυτή. Από τη μύτη και το δεξί αυτή. Όμως, επειδή αναφέρθηκε, λένε οι γιατροί, τους αναφέρθηκε τώρα από ποιον και τι. Από τον ιδιοκτήτη. Από τον ιδιοκτήτη, λένε. Θέλετε να τον μετέφερε. Ναι. Ότι ο άνθρωπος έπεσε πάνω στο χορό, ότι δεν ήταν από ξύλο τα τραύματα. Θεώρησαν ότι έπαθε εγκεφαλικό. Τι σας είπαν? Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν μίλησα με τους ίδιους τους γιατρούς που τον παραλάβανε στο κέντρο υγείας το πρωί. Δεν ήταν δυνατή τέλος πάντων η συνάντηση μαζί τους. Το μόνο που γράφει το έγγραφο που μου έχουν δώσει από το κέντρο υγείας είναι ότι τον παραλάβανε γύρω στις 7 παρατέταρτο από τον κύριο
που έχει το κατάστημα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα στον αέρα. Δεν υπάρχει. Μα δεν είναι και κατηγορούμενος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή δεν είναι. Ένας εκ των τριών Ρουμάνων έχει κατηγορηθεί μόνο και έχει προφυλακιστεί. Ναι. Τον παραλάβανε γύρω σε 7 παρατέταρτο, με την αιμορραγία από το δεξί αυτή και τη μύτη. Και λόγω της κατάστασής του, της κατάστασης που ήταν ο αδερφός μου εκείνη τη στιγμή, τον πήρανε σπευμένα και τον πήγαν στο νοσοκομείο Σπάρτης. Μάλιστα. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια πολύ σοβαρή μαρτυρία. Πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία. Έχει επικοινωνήσει μαζί μας ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ, άλλου, όχι του συγκεκριμένου, που είναι όμως εκεί στην περιοχή, που ξέρει. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχετε κάτι σημαντικό να καταθέσετε. Έχω κάτι σημαντικό να καταθέσω και θέλω να πω ότι παραμονή Χριστουγέννων αυτά τα άτομα τα οποία δολοφονήσαν τον Κοντάκο ήταν στο μαγαζί μου. Είναι στεγνοί εγκληματίες. Αυτοί οι δύο που άφησε η αστυνομία και φύγανε είναι οι αρχηγοί της ομάδας. Μέσα στα μάτια μου, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, χτυπήσαν ένα θαμώνα ο οποίος άνοιξε τα μάτια του μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μια εβδομάδα υπάρχουν οι μαρτυρίες και του αφεντικού που δούλευε και του παιδιού. Άνοιξε τα μάτια του άνθρωπος μετά από μια εβδομάδα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αλλά εμείς, επειδή κάνουμε τη δουλειά χρόνια, ξέρουμε πώς να το προστατεύσουμε το άτομο αυτό. Και πήγα, το πήρα από τα χέρια του, το έκλεισα μέσα στο μπάνιο και τους έδιωξα από το μαγαζί. Ό,τι έχω να πω δεν είναι κρυφό και στον αέρα να το βγάλετε δεν με νοιάζει. Αν χρειαστεί μαρτυρία μου, θα πάω και θα καταθέσω για αυτά τα άτομα. Τα δύο άτομα που αφήσανε μου είπαν εμένα προσωπικά ότι εμείς, ο ένας, είμαι τα αφεντικό και αυτή είναι τα σκυλιά μου και όταν δώσω εντολές, σε εκτελούνε. Με ακούτε? Σας ακούμε και έχουμε μείνει και άφωνοι. Είναι πολύ σημαντική μαρτυρία σας και θέλω να σας πω ότι σας θαυμάζω που δεν φοβάστε. Δεν φοβάμαι, για τη δουλειά την κάνω χρόνια και στον, αέρα να, και στον αέρα να βγω και να το πω. Γιατί εγώ εκείνη τη βραδιά, δηλαδή έδωσα μάχη να σώσω αυτόν τον άνθρωπο. Σας 30 θαυμάζω. Δευτερόλεπτα μπράβο και σας. Άνοιξε τα μάτια του μετά από μια εβδομάδα, Τατιάνα. Μπράβο σας. Μπράβο σας που βγαίνετε και το λέτε, γιατί τι γίνεται τώρα. Επειδή ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί που κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον αδελφό στο Θόδωρο και τον σκότωσαν, είναι άνθρωποι οι οποίοι... Ο ένας, αλλά εφόσον ήταν τρεις μαζί, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι ίσως να είναι επικίνδυνοι, τα στόματα μένουν κλειστά και δεν μιλάνε. Όχι, εγώ μιλάω γιατί εγώ δεν τους φοβάμαι αυτούς. Πάντως... Είναι έξι άτομα είναι. Έξι. Οι δύο είναι ηλικιωμένοι και φέρνουν μαζί τους και δύο παιδιά ανήλικα 17 χρονών τρέχουν μαζί τους. Πάντως, Τατιάνα, αυτή τη μαρτυρία την επιβεβαιώνουν κάποιοι κάτοικοι, γιατί κάναμε αποστολή στην περιοχή και μας είπαν ότι υπάρχει μια σπήρα λοδαπών στην ευρύτερη περιοχή της Νεαπόλεως. Αυτή τη βραδιά, εγώ για να γλιτώσω αυτό το άτομο, γέμισα αίματα, σου λέω, για να τον γλιτώσω. Κύριε Γιάννη, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ως θαμώνες. Ως θαμώνες, ναι. Για ποιο λόγο ξυλοκόπησαν τον άνθρωπο που εσείς γλιτώσατε χωρίς, τα χέρια? Χωρίς λόγο. 4:30 ώρα το πρωί, χωρίς λόγο, Τατιάνα. Χωρίς λόγο. Το άτομο υπάρχει, το αφεντικό του υπάρχει, να σου πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός άνοιξε τα μάτια του μετά από μια εβδομάδα. Και τα δύο άτομα που άφησε η αστυνομία είναι οι αρχηγοί τους. Γιατί μαζί τους έχουν και ανήλικα παιδιά, σου λέω, και τρέχουν. Και το παιδί που είναι από εκεί πέρα, ο αδερφός του, μπορεί να με είδε, ήμουνα και στην κηδεία, δεν του μίλησα, δεν ήθελα να αρχίσω κουβέντα τέτοια πράγματα, αλλά όταν ακούω αυτά τα πράγματα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο που τους αφήσανε είναι οι αρχηγοί, οι στεγνοί εγκληματίες. Είχατε... Ναι, συνεχίστε. Αυτοί μου είπαν ότι γιατί τους αέξει. Λέει, εγώ με τα αφεντικό και αυτοί είναι τα σκυλιά μου και τους διατάζω. Και σε 30 δευτερόλεπτα ο άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του μετά από μια εβδομάδα. Μάλιστα. Αλλά λόγω πείρας, λέω ότι να κρατήσω τον ένα, ναι, οι άλλοι πέντε θα βαράνε. Ποια είναι η δουλειά δική μου? Να προστατεύσω τον ευάλωτο. Και το πήρα αυτό το άτομο, σπρώχνοντας το ξύλο στο μπάνιο και έκατσα στην πόρτα και τους έδιωξα από το μαγαζί. Τον είχαν χτυπήσει και αυτόν στο κεφάλι? Παντού. Τατιάνα άνοιξε τα μάτια του να δει μετά από μία εβδομάδα το άτομο αυτό. Αν χρειαστεί εγώ να πάω να καταθέσω για αυτούς και όπου χρειαστεί να πάω. Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους της περιοχής, επειδή ξέρουν
Δεν είναι να κουβάλεις το βάρος μόνο ο κύριος Γιάννης που έχει πάρει τηλέφωνο αυτής της μαρτυρίας. Δεν πρέπει να την κουβαλήσει ένας. Είναι καλό οι κάτοικοι εκεί στη Λακωνία να είστε ενωμένοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι, ακριβώς. Να μην φοβάστε, να είστε ενωμένοι, να είστε κοντά ένας στον άλλον. Γιατί πολλές φορές ο τρόμος κλείνει στόματα. Και δεν είναι εποχές για να αφήνουμε τον τρόμο και το φόβο να μας κλείνει τα στόματα. Αν οι κάτοικοι είναι όλοι μαζί, ο ένας κοντά στον άλλον και είναι πολλοί οι οποίοι μιλήσουν, ανοίξουν τα στόματα, ίσως να σωθούν αύριο μεθαύριο όλες ζωές. Είτε στη Λακωνία είτε αλλού, γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να ξανακάνουν την εμφάνισή τους άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να χειροδικήσουν στις 4 τα ξημερώματα. Δηλαδή, τα παιδιά μας βγαίνουν έξω. Αύριο πρέπει να είναι, μπορεί να είναι το δικό σου παιδί, του αλουνού, του παιδί, το παιδί, το οποιοσδήποτε που βγαίνει να πιει ένα ποτό, μάλιστα, που βγαίνει να διασκεδάσει και μπορεί να βρεθεί νεκρό στο νοσοκομείο με μια χρωθία στο πρόσωπο. Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Στον κύριο Γιάννη, εκεί πέρα, ξέρει ποιος είναι. Ακούω, ας έρθει να με βρει, εντάξει, γιατί εμείς μένουμε στα 10 χιλιόμετρα διαφορά. Ας έρθει να με βρει, να πούμε δύο κουβέντες και να είμαι μαζί του σε καταθέσεις και όπου χρειάζεται. Θα του δώσουμε τα στοιχεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τηλέφωνά σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν καταθέσει και αν όχι θα καταθέσουν τις επόμενες μέρες, έχουν κληθεί θαμώνες που εκείνο το βράδυ βρισκόταν στο μαγαζί. Γι' αυτό έχουμε πληροφορίες και θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει ήδη συμβεί. Ο άνθρωπος λοιπόν αιμορραγούσε από τη μύτη και από τα αυτιά. Συνήθως αιμορραγεί κανείς από τη μύτη και από τα αυτιά όταν έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι. Ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Έμεινε σε κόμμα στο νοσοκομείο και ύστερα από λίγο κατέληξε. Εσείς τους ανθρώπους αυτούς, τους έχετε δει, τους ξέρετε, η περιοχή τους γνωρίζει. Είναι άνθρωποι που εργάζονται εκεί στην περιοχή. Από κάποιες πληροφορίες που σέλεξα και εγώ από τους συγχωριανούς μου, είναι κάποιοι που δουλεύουν στα χωράφια εκεί ή γενικά σε ό,τι δουλειές υπάρχουν στο χωριό. Χωράφια, ελιές, τα πάντα. Είναι γεγονός ότι στην ελληνική περιφέρεια και στην έφορη Λακωνία που έχει πάρα πολλά, έχει έφορα εδάφη και αγρότες, είναι γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, μένουν για λίγο και εξαφανίζονται. Ναι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έρχονται να δουλεύουν. Υπάρχουν οι έντιμοι εργάτες, υπάρχουν οι νοικοκύριδες που δουλεύουν σαν τα σκυλιά στα χωράφια. Έτσι και ακριβώς προσφέρουν στην Ελλάδα συνολικά και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έρχονται, δουλεύουν για λίγο, προκαλούν προβλήματα και μετά πολύ εύκολα εξαφανίζονται στο εξωτερικό. Ναι. Έχετε μάθει λοιπόν ότι έχουν έρθει και εργάζονται και στην περιοχή. Είναι καιρός στην περιοχή σας. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί εγώ είμαι κάτοικος Πειραιά, από όσο γνωρίζετε. Αλλά από ό,τι ξέρω ήταν καιρό κάτω αυτή, από όσο έχω μάθει και εγώ. Ήταν πολύ καιρό στο χωριό. Και πιστεύω ότι όπως πήρε την πρωτοβουλία ο κύριος Γιάννης αυτή τη στιγμή και μίλησε μαζί μας, πιστεύω θα την πάρουν και άλλοι. Να μην φοβηθούν είναι το θέμα. Το θέμα είναι να μην φοβηθούν. Αν είναι ένας, θα είναι πιο δύσκολο. Αν είναι όλοι μαζί και ξέρουν πράγματα. Ακριβώς. Είναι αλλιώς. Ακριβώς. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη τον Μάρκο, τον πρόεδρο του χωριού, για πάρα πολλές ενέργειες που έχει κάνει, για κάθε διαδικασία που έχει κινήσει, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνο το μοιραίο βράδυ. Λοιπόν, Γιώτα, προσπάθησες βεβαίως να επικοινωνήσεις με την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά ενδεχομένως να ήταν και εδώ, σε περίπτωση που υπήρχε κάποιος να την εκπροσωπήσει. Καταρχήν να πούμε ότι έχει κατηγορηθεί ο ένας εκ των τριών Ρουμάνων, εναντίον του οποίου ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Ο ίδιος λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το θύμα ήταν αυτό που προκάλεσε τη φασαρία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Τον κυνήγησε μέσα στο μαγαζί και τότε εκείνος αμυνόμενος του έριξε μία γροθιά στο κεφάλι. Αυτά ισχυρίστηκε ο Ρουμάνος. Ο Θοδωρής δηλαδή, ο αδελφός του Βαγγέλη, ήταν ότι προκάλεσε, ο ίδιος τον καυγά και τον Ρουμάνο. Ήταν αυτός που τον κυνήγησε και ήταν αυτός ο οποίος χειροδίκησε και ότι ο δράστης και κατηγόνος ήταν εναμήνη, αμυνότανε. Ακριβώς. Και σε κατάσταση άμυνας ενήργησε. Μία μαρτυρία που την επιβεβαιώνουν και οι δύο άλλοι Ρουμάνοι.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη και να, επειδή τον αδελφό του σίγουρα δεν μπορούμε να τον φέρουμε πίσω και κανείς δεν μπορεί, τουλάχιστον να τον βοηθήσουμε εμείς και όλος ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Ακριβώς. Να μάθει την αλήθεια και εάν υπάρχει, αν μιλάμε για δολοφονία λοιπόν εδώ, τουλάχιστον οι ένοχοι να πληρώσουν για το έγκλημά τους. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω τον διαγωνισμό και αλλάζουμε τελείως, μα τελείως θέμα και κλίμα, διότι έχουμε τις ενότητές μας, τις μαγειρικής μας, την μόδα μας, να συνεχίσουμε. 5.000 ευρώ μετρητά, 15 χρυσές λίρες. Αυτά τα παίρνετε αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Θα περάσουν στην κατοχή σας τα 5.000 ευρώ και οι 15 χρυσές λίρες. Και έχουμε και το iPhone X. Το έλεγα και το ξανά έλεγα ότι, αγαπημένοι φίλοι, σε περίπτωση που δεν το έχετε αποκτήσει ακόμα, που έτσι πως είναι η κατάσταση πιο δύσκολα πια, σε περίπτωση που η επιδότησή σας δεν σας βοήθησε, σε περίπτωση που κάποιος αγαπημένος δεν σας το έκανε δώρο τα Χριστούγεννα, σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να το κάνετε δώρο στον εαυτό σας την πρωτοχρονιά, ορίστε το iPhone 6, θα το πάρετε στα χέρια σας σήμερα, είναι 3 και 10, θα το κερδίσετε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, 25 λεπτά από τώρα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Και αλλάζουμε θέμα, να πάω εδώ στο σοφάκι μου, στη γωνίτσα της την ωραία. Όχι και γωνίτσα, έχουμε πιάσει το μισοβλατό. Με τα όμορφα τα πράγματα εδώ, α, τα παπούτσια μου. Μάλιστα. Ίδια. Όταν λέω ίδια, πιο ίδια πεθαίνεις. Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Για πες λοιπόν, Σουζίνη μου, την απ' όλα καλά. Σήμερα θα δούμε μερικές ερωτήσεις που μας κάνει η φίλη μας που έχει πάει η κάμερα. Και μετά θα πιάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Θα δείξουμε στις φίλες μας πώς μπορείτε με 0 ευρώ, με διάφορα τρίκ που θα σας πούμε εμείς, να ανανεωθείτε και να αλλάξετε το look σας πολύ εύκολα. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Πάμε να δούμε όμως την πρώτη ερώτηση. Αυτό το γυλαίκο το έχω αρκετά χρόνια στη δουλάπα μου και δεν το φοράω καθόλου. Μπορείς να μου δείξεις μερικούς τρόπους για να φορεθεί? Φίλοι μας, δερμάτινο γυλαίκο. Ναι, για δερμάτινο γυλαίκο δεν όμως τα πιάνει, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι? Λοιπόν, είναι ένα δερμάτινο γυλαίκο το οποίο είναι κοντό. Ναι. Έχει αυτό το μανικάκι το οποίο πραγματικά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Είναι αυτό το μανικάκι που δεν είναι ούτε αμάνικο, ναι, ούτε μανικάκι. Είναι αυτό που τελειώνει κάπου εδώ. Σαν μπλουζάκι στην ουσία. Σαν γκρο μπλουζάκι είναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το συνδυάσεις με πάρα πολλούς τρόπους. Παρόλα αυτά. Ναι. Παρόλα αυτά. Έχεις λύση και γι' αυτό. Υπάρχει μια λύση. Ωραία. Για σένα. Για η οποία ακούει στο. Θα το κάνουμε minimal, γιατί με αυτό το τόπο από πάνω δεν μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Θα πάμε σε ψηλόμεσο τζιν μαύρο παντελόνι. Θα το κάνουμε έτσι λίγο φουτουριστικό και θα πάμε και σε ένα πολύ ωραίο έτσι δυναμικό μποτάκι που θα μπορέσεις να βάλεις αυτό σου το κομμάτι. Το δυναμικό είναι... το λες λόγω του τακουνιού. Και της μύτης. Ναι. Πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε θα μπορέσεις να βάλεις αυτό το δύσκολο κομμάτι το οποίο έχεις αγοράσει σε ένα πολύ ωραίο ντύσιμο. Ας το πούμε κάπως έτσι, θα είναι. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν θα είναι κάπως έτσι, αλλά μια αίσθηση είναι αυτή. Αυτή είναι η πρόταση, ναι, που θα έλεγα στη φίλη μας και στις φίλες μας που μας βλέπουν. Αν θέλουν ένα γυλαίκο, αν θέλουν να αγοράσουν ένα δερμάτινο γυλαίκο, αυτός είναι ο τύπος που θα σας βοηθήσει και θα το φορέσετε αρκετά. Όχι αυτό που μας έδειξε η φίλη μας. Παρ' όλα αυτά, η φίλη μας μπορεί να το φορέσει, όπως είπαμε, με ψηλό μέσο τζιν. Αυτό το γυλαίκο το φοράμε σκέτο ή με κάτω από μέσα? Το φοράμε με κάτι από μέσα. Με ένα τισερτάκι, με μια μαρινιέρα, με κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε πολύ σεξι το βράδυ. Ναι, πολύ σεξι το βράδυ και να ανέβουμε σε κάποια μηχανή, ίσως και να πάμε κάποια βόλτα. Το φοράμε σκέτο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτό το φλωράλ φόρεμα θα μπορούσα να το βάλω το Σάββατο που έχω μια γιορτή? Αν όχι, τι θα μπορούσα να βάλω? Μάλιστα. Πολύ ωραίο το φορεματάκι σου και θέλω να πω στη φίλη μας ότι τα φλωράλ είναι πολύ ωραία να τα φοράμε μέσα στο χειμώνα, γιατί μας ανανεώνουν από τα μαύρα, τα μπορντό, τα μπλε που είναι γενικώς τα χρώματα του χειμώνα και τα φοράμε συνέχεια και τα βαριόμαστε. Δεν μπορώ να το δω καλά αυτό το φορεμα. Τι είναι, δαντέλα? Όχι, είναι σαν με λουλούδια μπροκάρ. Θα πάω κοντά στην οθόνη να το δω. Με λουλούδια μπροκάρ είναι. Είναι γιατί το φλωράλ. Φλωράλ. Δεν ξέρω τι είναι. Σαν μαύρη δαντέλα μου κάνει εμένα αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Το οποίο θέλει να το φορέσει το Σάββατο και να πάει σε μια γιορτή. Και ναι, βέβαια, μπορεί και να το φορέσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μας αρέσει πολύ. Θα της έλεγα
να το αναδείξει με. Να μην βάλει μαύρο μποτάκι, να βάλει λίγο χρώμα, να βάλει δηλαδή ή μια χρωματιστή γόβα ή ένα γκρι μποτάκι. Να παίξει δηλαδή με τα χρώματα, παρόλο που έχει, επειδή έχει και το φόρεμα χρώματα, και να κρατήσει ένα χρωματιστό κλατς όπως αυτό εδώ. Εδώ μπροστά, μπροστά, αυτό. Ας μην βάλει και αυτό το κολλιέ. να παίξει με κάποια χρωματάκια και να αναδείξει έτσι και το φλωράλ σχέδιο που έχει το φόρεμά της. Να το φορέσει, ναι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτή τη φούστα πώς θα μπορούσα να την κάνω λίγο πιο καθημερινή? You've got a different vibe about you. Instead of dream, you up and you do. Οι φίλοι μας της αρέσουν τα φλωράλ μες το χειμώνα, αυτό έχω καταλάβει. Της αρέσουν τα φλωράλ, ναι. Αλλά αρκετά. Εσύ είχες πει στην αρχή της σεζόν ότι αν είναι μαύρο το φόντο του φλωράλ, μπορούμε να το βάλουμε. Αλλιώς... Και εμείς ακούσαμε. Και θέλουμε μας... τώρα να το βάλουμε, κατάλαβες. Λοιπόν, θα το βάλει ως εξής. Θα βάλει ένα μαύρο ζιβάγκο, το έχει στην ντουλάπα της. Θα βάλει μια ωραία κάπα ή μια ζακέτα και αυτή την έχει στην ντουλάπα της. Αν δεν την έχει, θα την βρει παντού, δεν στα πιάνα. Αυτή ωραία ζακέτα. Πάρα πολύ αυτή. Ωραία ζακέτα. Με ζώνη, τη φούστα που μας δείχνει η φίλη μας και μια ωραία μπότα. Και έτσι μπορεί να πάει με το ντυσιματάκι της αυτό. Α, πολύ ωραία αυτό. Είναι αυτή τώρα. Αυτή είναι ωραία τώρα η. Είναι ωραίο. Είναι πολύ είναι ωραίο, ωραίο και θα χάζευα και τη φούστα τη φλωράλ και μέσα στα μάτια. Πάρα πολύ σωστό. Αφήνουμε τη φούστα τη φλωράλ να κλέψει την παράσταση με αυτά που τα συνδυάζουμε. Θα σε κούκλα με αυτά, φίλοι. Είναι μια πολύ ωραία κούκλα. Πολύ λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα, Τατιάνα, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Με 0 ευρώ. Ωραία. 0. Με τίποτα. Με τρίξ που θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ανανεωθείτε και να δείχνετε πολύ πολύ στιλάτες, σαν τις κοπέλες που βλέπουμε στα street style. Να μπει το μανεκέν Ηλένια. Μανεκέν Ηλένια. Λοιπόν, ποια είναι τα τρίξ που έχουμε κάνει εδώ, τα στιλιστικά τρίξ, τα οποία μας δείχνουν λίγο πιο στιλάτες. Τι βλέπεις, Τατιάνα, εσύ, τι θα έλεγες? Το κασκετάκι. Το κασκετάκι, δηλαδή ένα καπελάκι, ένα κασκετάκι. Δείτε πόσο ύφος δίνει κατευθείαν. Νούμερο 2. Είναι εύκολο, μαλιά δεν είναι μαλιά μέσα από το παλτό. Πολύ ωραίο. Μαλλιά μας μέσα. Μας κατέστρεψε αυτή η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία κάποια στιγμή βγαίνει έξω από ένα στούντιο και ξεχνάει να βγάλει τα μαλλιά της έξω από το παλτό. Και κάπως έτσι κυκλοφορούμε τα μαλλιά μέσα από το παλτό. Βλέπεις όλες αυτές που είναι έξω από τις επιδείξεις μόδας με τα μαλλιά μέσα από το παλτό, από το σακάκι. Πολύ απλό και κατευθείαν δίνει ένα πολύ ωραίο στυλ. Μετά, βλέπουμε λίγο πώς κρατάει την τσάντα. Η τσάντα αυτή. Μπαίνουμε τώρα σε πολύ δύσκολα θέματα. Δηλαδή, η τσάντα αυτή είναι κανονικά έτσι, αλλά η σωστή φασιονίστα έχει σταματήσει να την κρατάει, σωστή Τατιάνα. Φασιονίστα. Την κρατάει, λες και είναι ένα μικρό, μικρό παιδάκι. Κράτα την. Ναι, γιατί οι σωστές φασιονίστες κρατάνε κάτι τσάντες που έχουν 2.000 κάθε μια και σου λέει δεν πάρει κανένα. Δεν την κρύψει κανένα στον δρόμο και την κρατάνε έτσι. Δεν την αφήνουν κρεμασμένη στον νόμο, κατάλαβες. Δεν την αφήνουν, όχι. Λοιπόν, μετά. Πόσα βραχιολάκια έχεις μέσα στο κασελάκι σου? Όλα. 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 Βάλτα όλα. Όλα. Βάλτα όλα. Αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, δες τώρα. Ασημένια, χρυσά, αλευκά, ό,τι θέλεις. Έχεις και κάποια δαχτυλιδάκια? Όλα. Τα βάζεις όλα. Είναι η εποχή μου, επιτέλους. Θα ζήσεις. Επιτέλους θα το χαρώ. Επιτέλους το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Να τα βάλω όλα αυτά που έχω στην τουλάπα. Όλα αυτά μαζί. Και συνεχίζουμε και καταλήγουμε ότι φορέστε το παλτό σας, το οποίο αν δεν είναι κάμελ μπορεί να είναι μαύρο, κάθε μέρα με τζιν και με αθλητικά παπούτσια ή με τα γνωστά slip-on sneakers που δείχνουμε συνέχεια. Δηλαδή βγάλτε το παλτό και φορέστε το όσο μπορείτε πιο casual. Με αυτό το στυλ. Και μην ξεχνάτε ποτέ να σηκώνετε λίγο τα μπατζάκια στο τζιν παντελόνι. Έτσι πάντα θα έρθω, κάτι δίνει. Έτσι θα έρθω. Έτσι. Αυτό το είχατε άρθρο, κάτσε τώρα. Βέβαια. Το είχατε... Έγινε χαμός. Το είχατε δηλαδή, άρθρο στο live πήγε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Και πήγε στο και κόκκινο. Θέλω να σου πω ότι την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ που ήθελα να βγω, δεν ήξερα τι να βάλω. Και άρχισα να το ψάχνω, να δω πού στο καλό το έχετε χώσει. Πού το έχετε δεν βάλει, πολύ δεν ήταν... Εγώ το βρήκα εύκολα, ήταν υψηλά. Τη βρήκα την άκρη μου και έστειλα να πηγαίνω μία-μία φωτογραφία, τι να βάλω. Από εκεί. Από εκεί. Είναι πάρα πολύ δεύτερο ωραία. Με κέφι δεύτερο μανεκέν. Δεν θέλω, θέλω να είσαι χαρούμενο μανεκέν. Αμάρα Λαμουντίνα. Γεια σας. Λοιπόν, Τατιάνα, πες μου τι βλέπεις εδώ. Τι βλέπεις εδώ, ποια είναι τα τρίξ πιστεύεις που έχουν γίνει. Ποια είναι τα τρίξ.
Προφανώς το μαύρο το πουλόβερ το οποίο έχουμε όλοι στην ντουλάπα, το οποίο το έχεις βάλει πάνω το σοτσάκι, το δερμάτινο φουστάκι. Πολύ είναι... καλά ξεκίνησες. Έχουμε ένα δερμάτινο κομμάτι. Ναι. Όλες. Είναι φούστα, είναι σορτσάκι, είναι παντελόνι. Μην περιμένετε κάποια επίσημη περίπτωση, μην περιμένετε το ποτό, μην περιμένετε το ραντεβού. Με ένα μαύρο πουλοβεράκι το βάζετε κάθε μέρα, όλη μέρα. Είτε είναι δερμάτινη φούστα, είτε είναι δερμάτινο παντελόνι. Το βάζετε δηλαδή στην καθημερινότητα. Όμως το μεγάλο τρίκ εδώ, Τατιάνα, είναι αυτό. Ότι έχει ρίξει το παλτό. Σωστά, θα κυκλοφορούμε έτσι στον δρόμο για να μην μας πέσει το παλτό. Κάνουμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα look. Να τα κάνουμε όλα ωραία, να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Και έρχεται μετά το παλτουδάκι, το ναι. οποίο τα καλύπτει όλα. Σωστά. Οπότε δεν έχεις. Έχεις κάνει εσύ την προσπάθειά σου και τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει τίποτα. Ρίχνοντας λοιπόν το πανωφόρι. Είναι πολύ μοιραίο αυτό. Είναι, δηλαδή, δημιουργεί ένα στυλ αυτό. Ναι, μπαίνεις σε ένα χώρο. Να σου το κάνω λίγο εικόνα, ταινία. Μπαίνεις στο χώρο. Είστε ρε παιδί μου σε ένα ρεστοράν, ο άλλος σε περιμένει. Και του λες, μπαίνεις εσύ έτσι. Γεια σου, ήρθα. Απαπαπαπαπαπα. Ορίστε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πέρα από αυτό να συνεχίσουμε. Μετά από αυτό την εξέλιξη που είχαμε. Έχουμε πόση τα... μόδα γίνεται show. Show. Εδώ έχουμε ένα masterpiece. Δεν έχουμε μία απλή μόδα. Εξελίσσεται από τη ζωή, λέω. Εξελίσσεται η στήλη με αυτό το κορίτσι. Αυτό είναι. Πραγματικά. Να καταλήξουμε ότι μπορείτε να βγάλετε τα γάντια που φορούσε η μαμά ή η γιαγιά και να τα βάλετε και αυτά κάθε μέρα στο καθημερινό σας στυλ, γιατί πάντα τα γάντια δίνουν ένα πολύ, πολύ ωραίο σοφιστικό αποτέλεσμα. Και κρατήστε πρωί, αντί για μία τσάντα, ένα φάκελο. Πρωί κλατς. Φάκελο. Κλατς, ναι. Είναι λίγο πρωινός, δεν είναι βραδινός. Για το φαρμακείο να πας. Μου πήρε ο άντρας μου μαύρα γάντια. Ωραία. Πρόσεξε τώρα το αγόρι μου. Πόσο σωστό είναι αυτό το αγόρι. Έχουν εδώ ένα χρυσό αλυσιδάκι. Ποιο είπε θες. Πάρα πολύ ωραίο. Θα κυκλοφορήσω γιατί η κυψία έχει το παράτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα ρίξω το παλτό, πηγαίνω έτσι. Έτσι. Λέω Νίκο μου, μη μου κρατάς το χέρι στιγμή γιατί θα πέσει το παλτό και το μαύρο γάντι. Έτσι θα σκάσω μύτη. Υπέροχο, θα είναι αυτό να γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία τρίξ, ε. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λέω το διαγωνισμό και πάω Κυριακούλη. €5.000 μετρητά, 15 χρυσές λίρες, ένα iPhone 6 σε λίγο και έρχομαι στο 90-11-51-51-51 και έρχομαι στην αγαπημένη μου στιγμή της εκπομπής, Κυριακούλη μου. Λουλούδι μου, μεταξύ των χρόνια πολλά, να είσαι καλοκαρτισμένη, πάντοτε ευτυχισμένη και πολύ πολύ αγαπημένη. Αγαπημένο φαγητάκι. Μόλις έρχομαι στα τηγάνια σου εμπνέομαι. Έλα... τους χορούς. Λέω ήρθε η ώρα να φάω. Έλα σου φορέσω αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι ένα κουμποσκινάκι, ότι το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω για σένα, μην στο ξεχυλώσω. Ωραία. Το βάζεις, αυτό στο χέρι, το βάζεις σιγά, σιγά σιγά. Μένει σιγά σιγά. Βεβαίως. Έλα μωρέ. Ε. Έλα μωρέ. Και πάμε για. Έχω και κάτι άλλο που σε περιμένα, αλλά είναι για μετά αυτό. Λοιπόν, αγαπημένη συνταγή. Να το βάλω, να το δείξω. Με τις ευχές ξέχασα τη συνταγή. Πανέ στο φούρνο. Πανέ στο φούρνο. Τι πανέ στο φούρνο είναι αυτά. Πανέ στο φούρνο. Κοτοπουλάκια, μπουτάκια. Πολύ πολύ εκλεκτά. Ελάτε να σας δείξω εδώ. Μέσα έχουν όμως, παιδιά, τυρί. Ελάτε να δείτε το τυράκι. Μέσα έχουν τυρί. Έχουν και σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου. Και όταν το τρώτε εδώ πέρα, θα λιώνει το τυράκι. Φανταστικές μπουκές, ωραία συνταγή για ωραία κρούστα. Την κάνετε και στο τηγάνι. Και όταν το φάτε, παιδιά, αυτό, πραγματικά την ώρα που το δαγκώνετε εδώ, ελάτε να σας δείξω. Θα έχει μέσα τυράκι. Τυράκι και σάλτσα μπάρμπεκιου. Το κάνω εγώ έτσι. Φανταστική συνταγή. Ελάτε. Θέλω του λόγου του αληθές να το δοκιμάσουν όλα τα παιδάκια που είναι εδώ σε λιγάκι, γιατί θα το φτιάξω και ζεστά. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Τα υλικά λοιπόν για το κοτόπουλο με σάλτσα μπάρμπεκιου χειροποίητη φανταστική, που όντως είναι σάλτσα μπάρμπεκιου και είναι σαν την αγοραστή μάλιστα και ακόμα καλύτερα, με μια κρούστα τίγιου, θα χρησιμοποιήσουμε 10 μπουτάκια. 10 μπουτάκια κοτόπουλο. Για τη σάλτσα, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας πέτη μέζι. Αν δεν έχετε 2 κουταλιές της σούπας, απλές μαύρες κορινθιακές σταφίδες, 4 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο και συνεχίζω με 4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, 2 κουταλιές της σούπας καπνιστή πάπρικα, 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 1 κουταλιά της σούπας γόστερσος, φθηνή οικονομική, μια φορά την παίρνετε, την έχετε για πάντα στο ντουλάπι σας, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και πάω στην κρούστα.
σίγουρα γαλέτα που ξέρω ότι το έχετε μάθει, θρυψαλιασμένες φέτες ψωμί του τόστ, μία κουταλιά της σούπας corn flour, όλα ανακατεμένα για να γίνει ωραία κρούστα, άρωμα με μία κουταλιά της σούπας μάιντανο και μία κουταλιά του γλυκού αλάτι για να έχει πολύ γεύση, δύο αυγουλάκια και 20 φέτες τυρί που θα σας δείξω τεχνική πώς τυλίγουμε, παιδιά, τα μπουτάκια. Λοιπόν, Τατιάνα. Κοίτα, επειδή αυτή είναι συνταγή οικογενειακή, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, αυτή την κάνεις, τρώνε παιδιά, άντρας όλοι και γίνεται πανικός και εύκολα. Τη δοκιμάζω και έρχομαι να κοιμώ όλη αυτιά. Βεβαίως. Ελαιόλαδο στο τηγάνι, να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μπάρμπεκιου και με το που βάλετε το ελαιόλαδο, όχι όλο το λαδάκι, θα το βάλουμε και στο τέλος. Βάζω το κρεμμύδι. Βάζω και το κρεμμύδι μου. Ένα κρεμμύδι. Ωραία. Τώρα αυτό είναι για τη σάλτσα που κάνεις. Για τη σάλτσα. Αυτό θέλει ένα απλό πέρασμα. Ένα απλό πέρασμα. Δεν με πειράζει που είναι χοντροκομμένα. Έλα εδώ. Δεν με πειράζει που είναι χοντροκομμένα. Βάζω και το σκόρδο μέσα. Γιατί μετά θα την περάσω από το blender για να γίνει πολύ πολύ, μπρε παιδί μου, barbecue sauce ζηλία και γεμιστή που λέμε. Τελειοποιηστάν. Λοιπόν. Αυτό είναι το Κυριάκι Fried Chicken. Το Κυριάκι. Κυριάκι Fried Chicken. Λουλούδι μου με ταξωτό. Κοίταξε με εδώ. Βάζω και το πετιμέζι. Αν δεν έχουμε, θα βάλουμε κορυφιακή μαύρη σταφίδα. Το πετιμέζι λοιπόν θα γλασάρει και θα δημιουργήσουμε αυτό το φανταστικό άρωμα της σάλτσας μπάρμπεκιου. Το φανταστική λέω. Άκου εδώ. Λοιπόν, γλασάρει αυτό, καραμελώνει. Είναι η στιγμή που βάζω τώρα τα επόμενα αρώματα και πάμε να καπνίσουμε λιγάκι. Καπνίζω λίγο με καπνιστή πάπρικα για να πάρει πάρα πολλά αρώματα και πραγματικά να είναι σάλτσα μπάρμπεκιου, που είναι μπάρμπεκιου και δεν είναι χειροποίητη σάλτσα τύπου μπάρμπεκιου. Έτσι. Ανακατεύω εδώ τώρα. Είναι το σημείο που έχει γίνει η φάση που θέλουμε. Δηλαδή, καραμελωμένα κρεμμύδια. Αυτό είναι η σάλτσα μπάρμπεκιου. Καραμελωμένα κρεμμύδια. Ταυτόχρονα είναι ζαχαρωμένα πολύ και έχουν και μια ιδιαίτερη γλύκα και ξυνίδα από ξύδι βαλσάμικο που βάζω αμέσως τώρα. Wow. Σβήνω, γλασάρι και περνάω από το blender. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και με... μπορείτε να την κάνετε, εγώ την έμπνευση την πήρα από τα Gordon Bleu. Τα Gordon Bleu είναι τα σνίτσελ τα οποία είναι γεμιστά μέσα με ζαμπόνι και τυρί και λέω και γιατί να με το τρώμε στο χέρι και μέσα να έχει και μπαρμπεκιού και απ' έξω να έχει και τυρί και πιο έξω να έχει αυτή την τραγανή κρούστα που βλέπετε και θα αρέσουν πραγματικά σε όλους εσάς. Λοιπόν. Εννοείται. Τα πήρες ως σεφ από τα Gordon Bleu και εγώ λέω κάτι Κυριάκι Fried Chicken πιο ευρείας και λαϊκά. Αλίμονο. Αλίμονο από πού πήραμε Κυριάκο μου την έμπνευση εμείς. Λοιπόν, δεν την παίρναμε στη μία τώρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έβαλα και τη μουσταρδά, απαραίτητο συστατικό. Μην μου βγάλετε τίποτα από την σάλτσα μπάρμπεκιου. Μην βγάλετε δηλαδή κανένα συστατικό και υλικό. Λοιπόν, στον κάδο του μπλέντερ, θέλει μπλεντεράκι εδώ πέρα. Όπα. Θέλει μπλεντεράκι μέσα. Μέσα όλα μου τα συστατικά. Αυτά λοιπόν θα βάζω στον κάδο του μίξερ μαζί με την κέτσαπ. Μαζί με το μέλι, γιατί θέλω να τη γυαλίσω. Θέλω ουσιαστικά να γυαλίσει, γι' αυτό βάζω και το μέλι. Δεν θέλω άλλα ζάχαρα, αλλά βάζω το μέλι τώρα που βλέπετε εδώ. Βλέπετε, το έχω πάει ανάποδα, δεν πειράζει. Για να γυαλίσει και να είναι αυτή η λαχταριστή που ξέρετε, που η ετοιματζίδικη που λέω εγώ. Worcester sauce, μυστικό συστατικό, πολύ φτηνό ένα μπουκαλάκι. Θα το πάρετε μία φορά και θα το έχετε για όλο τον χρόνο και θα το βάζετε στις σύνταγες και πιστέψτε με, θα απογειώνει το φαγητό. Λοιπόν, στον κάδο του blender να αναμειχθούν πάρα πολύ καλά. Με έχει σώσει αυτό το blender, με έχει σώσει, Τατιάνα. Μαζεύω εγώ εδώ. Τέλειο. Ωραία. Και αυτό σημαίνει για ένα λεπτό. Ελαιόλαδο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, για να δω τι έχει γίνει. Πω, δεν ξέρω αν μπορείτε να την πάρετε από πάνω. Αρώματα, φανταστική σάλτσα μπάρμπεκιου με πραγματικό χρώμα. Τελειώνω για να γυαλίσω, να γλασάρω με το υπόλοιπο λάδι, δηλαδή άλλες δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.
και η σάλτσα μπαρμπεκιού είναι έτοιμη. Μπορεί να τη βάλω ακόμα και εδώ την έχω εγώ έτοιμη. Μπορεί να δοκιμάσετε τα πιάνα από αυτή, να τη δείτε. Πραγματικά είναι όπως πρέπει να είναι. Την έχω και εδώ και στο κεσεδάκι την έχω. Όσο πιο πολύ τη χτυπήσετε, τόσο πιο πολύ γλασαριστή θα βγει. Εγώ όμως τώρα τη θέλω μέσα στα μπουτάκια μου. Παίρνω λοιπόν τα μπουτάκια από το κοτόπουλο. Για όσους, εδώ είναι τέλεια, από το χασάπι μου, πάρα πολύ ωραία. Τα βάζω μέσα στο μπολ. Για όσους θέλουν μπορούν να βγάλουν, για όσους θέλετε μπορείτε να βγάλετε επίσης την πέτσα από το κοτόπουλο. Τατιάνα. Έλα, δεν μου κλείνουν τα παντελόνια μου, Κυριακό. Αλήθεια, σήμερα το πρωί έβαλα ένα περσινό. Έκλεισε, αλλά ξέρεις, ζορίστηκε. Πολύ. Τώρα ξέρεις, είναι από αυτές τις στιγμές που λες και χαίρεσαι και ταυτόχρονα λες γαμώτο. Τι έχω κάνει, ξέρεις. Γαμώτο, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Είναι κακιά λέξη το γαμώτο στην τηλεόραση. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε με. Σάλτσα μπαρμπεκιού λοιπόν μέσα στο κοτόπουλο. Αναμειγνύω πάρα πολύ καλά. Φανταστική, θα σας πάρει 10 μπουτάκια. Αν έχεις την καλοσύνη, Τατιάνα μου, ναι, έχω ένα ταψάκι. Πέρα στρογγυλό, τι θέλεις να δώσουμε. Ναι, Κυριάκο μου, στρογγυλό θέλει. Ναι, χαρά μου. Στρογγυλό στο παιδί. Έλα. Στρογγυλό να δώσουμε. Αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Βάζουμε τα μπουτάκια μας. Ωραία. Όσα πάρει, 10, η σάλτσα που σας δίνω είναι για 10 μπουτάκια και θα φουρνίσω εγώ τώρα. Θα μου τα ψήσετε στους 190 βαθμούς. Γεια! Θα αφήνουμε να μαριναριστούν λίγο ή τα ψήνουμε κατευθείαν. Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως είναι μια πολύ δυνατή σάλτσα, η οποία με το που ούτως ή άλλως είναι μέσα. Ναι. Από τώρα έχουν αρχίσει και μαριναρούνται. Αν τα αφήσουμε να μαριναριστούν ακόμα καλύτερα, ναι, και ψήνω στους 190 βαθμούς, ναι, για περίπου μισή ώρα μέχρι να γίνουνε. Λοιπόν, κάτσε να φέρω και το άλλο. Επιτρέπεις, την καθάρισα πλήρες, συνεχίζεις να έχεις μια καφέ τελεία μπάρμπεκιου στη μύτη σου. Πούντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπουτάκια μου, όμορφα, καλά, γλυκά. Ωραία. Αυτό είναι. Άντε και τάψισες. Άντε και τάψισα. Άρα πρώτα τα ψήνεις και μετά τα τηγανίζεις. Βεβαίως. Πώς γίνεται η κούρση. Θα σας πω γιατί εγώ, όπως ξέρετε, είμαι λάτρης της υγιεινής διατροφής. Δηλαδή, δεν με θέλω τηγάνι, αλλά τηγάνι σε ελαιόλαδο. Τι σημαίνει αυτό, θα δώσω μόνο κρούστα. Τώρα, ή βάζουμε όσα είναι ζεστά το τυρί από πάνω και αυτό λιώνει. Μπορώ να κάνω και αυτό. Ή μπορούμε να κάνουμε και μία άλλη ιστορία, η οποία λέει το εξής. Είναι μία θεωρία, η οποία λέει βάζω το τυράκι στο ταψί. Εδώ, φανταστικά. Και το βάζω για 2 λεπτά στο φούρνο, να μην ίσα-ίσα να λιώσει. Εδώ, ίσα-ίσα να λιώσει. Και με το που λιώσει, τυλίγω ουσιαστικά το μπουτάκι μου μέσα εκεί και μετά πανάρω. Ώστε να συγκρατήσουμε το... Έλα, καλό μου. Έλα, αυτό είναι. Να συγκρατήσουμε ουσιαστικά το τυρί... Να συγκρατηθεί το τυρί πάνω στο κοτοπουλάκι. Κοίταξε με εδώ. Ζεστό φούρνο. Μου έχει κλείσει το φούρνο εδώ, δεν πειράζει, σιγά μη σκάσουμε. Και ελάτε να σας δείξω μέχρι ένα. Αυτό τώρα. Το τυράκι σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έχει λιώσει. Τι να δω. Το αφήνεις λίγο να λιώσει και μετά το τυλίγεις. Και κοιτάξτε με εδώ πέρα και μετά το τυλίγω πως είναι. Να μου είναι, να μου είναι ελαστικό. Κοιτάξτε το που είναι ελαστικό πολύ. Μάλιστα. Και το πατάτε, θα μου το πατάτε εδώ. Θα μου το πατάτε να τυλίγετε. Εδώ. Και μετά όπως είναι αυτό, το θέλω και λίγο ακόμα πιο λιωμένο. Και μετά όπως είναι αυτό, το περνάω ουσιαστικά μέσα. Κοίταξε το, το περνάω μέσα από τα μπουτάκια μου. Αυτό ένα το. Τώρα αρχίζει και λιώνει. Εγώ το κάνω τι θέλω το τυρί. Να το, αυτό είναι. Και το τυλίγω. Το τυλίγω το μπουτάκι σε μια φανταστική κρούστα τυριού. Και μετά το πανάρω ώστε να έχει τυρί. Κατανοητό. Κατανοητό. Εύκολο. Όχι, δεν είναι μόνο το εύκολο. Είναι πολύ και εύκολο αυτό το φαγητό που ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει κανένας που θα το φάει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση μπουτάκι κοτόπουλο ξητό και με κρούστα απ' έξω και τυράκι να μην το φάει κανείς. Βεβαίως, βεβαίως. Την πάρτι και της σως που είναι σαν την κέτσαπ, δεν παίζει να μην τη φάει κανείς. Κοίταξε τα τι ωραία πραγματικά που είναι. Λοιπόν, η κρούστα μου τώρα λέει ψωμί, πραγματικά ψωμί, ψιλοκομμένο ψωμί. Το ψιλοκομμένο ψωμί μπορώ να το κάνω και θρυψαλιαστό έτσι με το χέρι. Κομματάκια. Ψωμί για τόσ. Μικρά, μικρά λοιπόν κομματάκια. Ναι. Μετά, τριμμένη φρυγανιά. Ναι. Μαϊντανό για πολύ πολύ άρωμα. Θέλω να έχω και λίγο το μαϊντανό. Αλατάκι, γιατί συνήθως παιδιά τα πανέ σας δεν έχουν πολύ γεύση στην κρούστα. Θα μου κρύβετε λίγο cornflower. Τώρα, cornflower. Για να κάνουμε τραγανή την κρούστα. Και
τη μέθοδο την απλή, την παραδοσιακή που ξέρουμε, αυγουλάκι. Αν σας μυρίζει το αυγό, εγώ καμιά φορά στάζω και δύο στάλες λεμόνι. Και όπως είμαι εδώ, στα πανέ, το βλέπετε αυτό πώς είναι, το έχουμε κουκουλώσει. Πάω εδώ. Τι κάνω, παιδιά, το κουκουλώνω. Το κουκουλώνω με πολύ πολύ... πολύ πολύ φρυγανιά, πολύ πολύ ψωμάκι. Και όπως είναι αυτό τώρα, δεν κοίταξε. Δεν έχω καταλάβει κάτι. Άτο. Η φρυγανιά έχει κολλήσει πάνω, έτσι. Τελείο. Αυτά τα κομμάτια του ψωμιού που είναι τετραγωνάκια. Τετραγωνάκια. Τι κάνουν, κολλάνε και αυτά. Κοίταξε να δεις αυτά, ούτως ή άλλως με το που τα τηγανίσουμε τώρα. Έχει τελειώσει η συνταγή μας. Ή το τηγανίζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά, ίσα ίσα να πάρει χρώμα εδώ γύρω-γύρω-γύρω, να πάρει χρώμα, ή το βάζουμε στο φούρνο, παιδιά, για περίπου 20 λεπτάκια με λίγο ελαιόλαδο να πάρει κρούστα. Δυνατός ο φούρνος όμως και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω δυνατό, δυνατό. Εγώ έχω τελειώσει από τη συνταγή μου. Σου δίνω δηλαδή τις καλύτερες. Είναι το μπουτάκι σου ψημένο από το φούρνο έτοιμο. Βεβαίως. Άρα κάνω... το τηγάνι σε δυνατή φωτιά, το κάνει για λίγα λεπτά να πάρει η κρούστα μόνο. Βεβαίως. Τα αυγό και φρυγανιά, δεν θέλει κάτι. Τίποτα. Και το σερβίρεις. Βεβαίως. Πόσο έξυπνο είναι αυτό, Κυριάκο μου. Πόσο γλυκιά είσαι. Πόσο Κυριάκο μου, που δεν έχει απορροφήσει ό,τι λαδιά υπάρχει εκεί. Είσαι ο καλύτερος σεφ της ελληνικής τηλεόρασης. Αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλοκαρδισμένη πάντα. Τηγανίζω και θα σας στέλνω. Φιλάκια και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, 5.000 ευρώ μετρητά. 15 χρυσές λίρες. Τώρα την Παρασκευή τα παίρνετε, δεν έχετε να περιμένετε και πολύ. Φανταστείτε και έχει και μια ζωή εκεί μπροστά σας μέχρι να τα πάρετε. Την Παρασκευή, 15 χρυσές λίρες. 5.000 ευρώ μετρητά και τώρα σε λίγο, είναι η τελευταία φορά που προσπαθείτε, παίρνετε και το iPhone 6. Γιατί ποιος δεν θέλει αυτοί που δεν έχουν, από αυτούς που δεν έχουν το iPhone 6. 90, 11, 51, 51, 51, λατρεμένοι φίλοι, και ο πιο γρήγορος θα κερδίσει. Αυτός που θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα, το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει τώρα, μέσα στον τηλεφωνητή. Καλή επιτυχία, διαφημίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαργαρίτα Γκίνμελα, τη μαμά του Κυριάκου, που είναι πολύ γνωστή καστικός, πολύ γνωστή ζωγράφος, και μου έστειλε δώρο σήμερα για τη γιορτή μου μέσω του Κυριάκου αυτό το πάρα πολύ ωραίο πίνακα που απεικονίζει, όχι τα Lilium. Δεν το βρήκατε. Είναι κρόκος Κοζάνης. Είναι ο κρόκος Κοζάνης. Κοζάνης αγαπάμε πολύ. Κρόκος Κοζάνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πανέμορφο το δώρο σας. Τατιάνα, ναι. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια και για τον Νίκο, για τον Νικόλα. Τι έγινε, καλά είστε, δεν έχετε μάθει τίποτα. Τα social media εδώ. Καλή αρχή, παιδιά. Καλή αρχή, καλή αρχή. Λοιπόν. Σιδεροκέφαλος. Όντως, καλή επιτυχία και στο σύζυγο, τον Νίκο τον Ευαγγελάτο, για την απόψινή του εμφάνιση στο Μέγκα, στο κεντρικό δελτίο. Και ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Για να δούμε το όνομα του νικητή. Ειρήνη Νερατζοπούλου, νικήτρια για το iPhone 6. Να το χαρίσει, Ειρήνη μου, φιλάκια σε όλους. Γεια σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. It's not right.